Είμαστε πάλι εδώ στις επάλξεις. Ο ταπεινός, φτωχός, αλλά τίμιος δημοσιογράφος Σταύρος Κούρκας. Δίπλα μου ο υπεραθλητής, ο δεκαθλητής θα έλεγα. Ο άνθρωπος που άλλαξε όλες τις συνήθειες στον επαγγελματικό αθλητισμό. Ο μοναδικός NBA που κάνει ραδιόφωνο στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Ο όχι βετεράνος παρά τα 41 του χρόνια, αφού ακόμη αγωνίζεται και μάλιστα σε ένα τεράστιο μέγεθος αθλητικό της πόλης μας. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι άψογος σε ό,τι και αν κάνει στη ζωή του, συγκινητικός νούστρε. Δεν το λέω για σένα Γιάννη μου, για τη φάση που είχε η ΑΕΚ, το είπα. Ωραία, να μην μπερδευτεί και το κοινό. Ο Γιάννης ο Γιαννούλης είναι δίπλα, ένα χειροκρότημα. Ευχαριστούμε που υπάρχει, φίλε. Έτσι δεν είναι η μπασκετική, ρε φίλε. Κάτι το γλύψιμο αυτό στον αέρα. Η μπασκετική δεν γλύφουν. Τι δεν γλύφουν, δεν αφήνουν όλα μέσα. Είναι 2 μέτρα όλοι. Είναι 2 μέτρα όλοι. Όχι, είναι δημοσιογράφοι μπασκετικοί. Ένα δημοσιογράφοι μπασκετικοί, σαν λιάνε. Μεταξύ μα δεν μετά. Μπασκετική, δημοσιογράφοι. Ναι, σαν λιάνε. Μεταξύ μα τώρα δεν άλλα. Όλοι από τον μπάσκετ ξεκινήσατε. Εγώ δεν έχω γράψει την λέξη pick and roll ούτε για πλάκα. Όλοι από τον μπάσκετ. Η γενιά των σαραντάριδων που είσαι εσύ. Άλλο που πηγαίναμε στο μπάσκετ. Αυτοί είναι που... όλοι πρώτα δημοσιογράφοι του μπάσκετ. Όταν είναι τα πρωτοσέλιδα. Ο Τζορβατζόγλου είναι τέτοιος. Όταν τα πρωτοσέλιδα ήταν μπάσκετ και βάζαν λίγο εκεί πάνω αριστερά, λίγο και που γράφουν κερδίζει σήμερα μετά από κόμματα και αυτά. Έβλεπες και λίγο ποδόσφαιρο. Όλοι, δεν διαφωνώ ότι υπήρχε αυτή η σχολή, αλλά. Κάτσε, μιλάω τώρα. Όλοι περάσατε από εκεί. Και ξαφνικά όταν η Ελλάδα πήρε το γύρο, ξαφνικά όλοι λέτε δεν ασχολούμαστε με τη Σπυριάρα. Εγώ. Πάντα οπαδός, φίλε. Πάντα. Ήμουν οπαδός του μπάσκετ, αλλά δημοσιογράφος δεν έγραψε ποτέ. Αυτή τη ηλικία σου που είναι, λίγο πέντε πάνω, πέντε κάτω, όλοι από τον μπάσκετ. Εκεί πέρα γράφατε εκεί τι έκανε ο Γιαννούλης, τι έκανε ο κάθε παίχτης. Εγώ δεν έγραψα. Τώρα γράφετε για τους ποδοσφαιριστές. Να γράφατε για κανέναν Έλληνα, να το διαβάζαμε τώρα. Δεν μας μείναν οι Έλληνες, τους φάγανε όλους. Οι Έλληνες, αυτοί ξέρουν, αυτοί εσύ πονάνε. Εσύ έχεις μία πικρία πλάκα-πλάκα. Σε έτρωγαν οι Σέρβοι, εσένα, το έχω καταλάβει αυτό. Σερβί. Σε έτρωγαν οι Σέρβοι. Σέρβος, μένιωσε. Όποιος ήρθε και δοκίμασε, μένιωσε. Ναι, αλλά σε έφαγαν, κάτι συμβόλαια, κάτι δεν σου φάγανε. Με τρώγανε 2 μήνες στην αρχή. 3 μήνες, άντε. Μόλις περνάγαν τα Χριστούγεννα, καταλαβαίναν όλοι ποιος έπρεπε να παίζει και ποιος όχι. Αυτό φίλε πώς το εκλαμβάνεις όμως, ότι έρχεται ο άλλος στη χώρα σου, έχει κάνει λόμπι. Εντάξει, στεναχωριόμουν, αλλά μου έλεγε ο πατέρας μου, μη στεναχωριέσαι μου, λέει στο τέλος εσύ θα παίζεις. Ήμουν εγώ λίγο καλύτερος, λίγο πονάγαν αυτοί παραπάνω, κανένα τραυματισμό, εγώ έπαιζα στο τέλος. Ναι όμως φίλε, είναι χοντρό να έχεις αυτό το πράγμα. Να είσαι στη χώρα σου και να έχει το άλλος να κάνει λόμπι εδώ πέρα και να σε παίζει. Εντάξει, ήταν μια μόδα. Με Λάζαρο Λέσιτς αυτός τους έφερνε όλους. Αυτός έφερνε τους Σκοπιανούς. Οι άλλοι ποιοι ήταν? Να, δεν ξέρω ποιοι ήταν. Το φοβερό ήταν που βρίσκανε πατεράδες που τους υιοθετούσαν. Όπως κάνουμε τους Ουκρανίδες τώρα, θέλει να φέρει όλος καμιά βίζη, την παντρεύεται. Ναι, κάπως έτσι. Έπρεπε να ήταν κάτω από 17 χρονών, νομίζω 16. Αλλάζαν διαβατήρια. Κάνανε. Τότε ο Πέτζα μαζί με τον Ρέλιτς και τον Νεστόροβιτς. Νεστέροβιτς. Ο Νεστέροβιτς έφυγε, ρε φίλε, τον Νεστέροβιτς, δεν είναι δυνατόν. Εντάξει, αυτός στεγνός. Από τότε που είχαν έρθει. Παιχτάρα. Αυτός μόλις πήρε διαβατήριο, ούτε γεια δεν είπε. Ούτε να μας χαιρετήσει. Μόλις πήρε το διαβατήριο. Αυτό δεν το ξέρω πλάκα-πλάκα. Και έπαιζε. Την είχαν την απορία. Για λέγε τι έγινε. Παίξαμε αντίπαλοι. Πού παίξατε αντίπαλοι? Αυτός έπαιζε στην Κίντερ, Μπολόνια νομίζω. Ναι, στην Κίντερ. Πιο μετά αυτό, ρε, όχι όταν ήταν σε εμάς. Μετά από εμάς, ναι, στην Κίντερ. Μετά από εμάς. Και παίξαμε αντίπαλοι και πίσω έγραφε Μακρύς. Ακόμα. Δηλαδή. Ναι. Μπορεί και την πρώτη χρονιά στο NBA να έγραφε Μακρύς, αυτό δεν είμαι σίγουρος. Αλλά ο Στοιάκοβιτς ήθελε πολύ να μείνει. Κάτσε να πούμε, την ιστορία με τον Νεστόροβιτς δεν την ξέρει κανείς, φίλε. Γιατί υπάρχει ένα σκοτεινό σημείο. Δεν έχει καταλάβει κανείς μας τι έγινε με αυτόν. Αυτοί τότε. Αυτοί τους έφερε ο Ιφκοβιτς. Ναι. Μαζί με έναν προπονητή. Ναι. Και τους κρύβανε. Ήταν τότε τα παιδιά του πολέμου. Ναι. Και πήγανε στη Λάρισα. Πήγανε νομίζω. Ο Ρέλιτς είχε πάει στη Λάρισα. Και οι τρεις ήταν. Πρώτα ήταν, κάναν εκεί πέρα προπόνηση. Κρυμμένοι. Εδώ ναι. Κάναμε προπόνηση. Ξέρω εγώ, 10 η ώρα το βράδυ. Κάπου τη θύρα 3. Μη μαζί κανένα και. Ξέρεις, μέχρι να γίνουν τα χαρτιά τους. Μετά μαθεύτηκε. Mm.
πήραν τα χαρτιά και παίξανε. Αλλά ο Νεστέροβιτς μόλις πήρε το χαρτί, το διαβατήριο, ξαφανίστηκε. Ήταν από τότε τόσο καλός παίκτης, δηλαδή φαινόταν, ναι, θα γίνει. Όχι, αυτός που φαινόταν ήταν ο Στογιάκοβιτς. Εντάξει, τώρα 2-13-14 να σουτάρει, να τρέχει, λεπτό κορμί, ψηλό. Φαίνεται, επειδή σε αυτή τη ηλικία φαίνεται άμα κάποιο είναι φεσταράσει ή όχι. Ναι. Αλλά ελάχιστοι ξέρουν ότι ήταν αυτός εδώ, φίλε. Δηλαδή, όχι, μόνο η γενιά μου που το έζησε. Οι επόμενες γενιές. Η μπασκετική γενιά σου, ναι. Η μπασκετική γενιά μου. Με τον μπάσκετ, όχι με τον ποδόσφαιρο. Ναι, με ποιον θα ξεκινήσω, με τον Πουλιοτόπουλο, τον φίλο σου ή με τον Χιονά που μια φορά έβαλε γκολ και θα μας σκοτώναν στην οικία. Είμαστε 50 άτομα εκεί σε μια γωνία, περιμένουμε να ρίξει το παιχνίδι και κάνει 0-1 και αυτοί πέφτανε. Και θα μας σκοτώναν, θα μέναμε εκεί. Για πάντα. Όπου είδα τον Παράσχο χθες, το λυπήθηκα. Γιατί? Πού βγήκε και είπε που πέφτανε οι παίκτες της Λάρισας κάτω και... Καλά, τι περιμένεις, ομάδα του Κούγια είναι. Δεν το λέω αυτό, δεν είναι, ωραίο, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Δηλαδή τι θα κερδίσουνε, σε πόσο κερδίζουνε, 8 δευτερόλεπτα. Δεν κερδίζουν 8 δευτερόλεπτα, αφήνει χαρά τον ρυθμό. Και αυτές οι ομάδες έτσι είναι δομημένες τώρα. Όταν εσύ κάνεις 1,5 εκατομμύριο budget, 1,5 εκατομμύριο budget έχει Λάρισα. Ναι. Επίπεδο Super League. Με 2 εκατομμύρια, 2 και τηλεοπτικά μόνο. Άσε τα άλλα που θα έπρεπε να έχουν, που δεν τα έχουν. Ωραία, τι παίκτες θα έχεις. Αυτοί κερδίζουν και δεν το πιστεύουν ότι οι ίδιοι. Δεν το πιστεύουν ότι οι ίδιοι. Ούστε. Out. Κρατάει ο Ατρόμητος το 45. ΑΕΚ Ατρόμητος 0-0. Μια κίτρινη κάρτα βγήκε εκεί. Τι είναι, κόρνερ. Έχουμε και αυτό τον Ταλγκά τώρα. Δεν έχουμε όλα τα άλλα, έχουμε και αυτό. Δύσκολα πράγματα, φίλε. Δεν είναι. Τώρα το επίπεδο των παιχνών της Λάρισας που μας πήραν χ εμάς και είναι να κλαις για εκείνη το χ, αλλά τι να πεις τώρα. Είναι πολύ κακό. Πολύ χαμηλό. Βασικά παίζουν χοντροί οι παίκτες. Άμα δεις, δηλαδή έχω θέση εκεί κανονικά. Να πάρουμε τον Μπάμπι, ήταν ένα σε προτείνει. Τον Ιτάρα, τον είδα εκεί με τον Παναθηναϊκό, έδινε το λες. Ξέρεις ότι αυτό που κάνουν. Δεν ξέρω, στο μπάσκετ είναι έτσι. Όταν βλέπεις τώρα δεν έχουμε και εικόνα για να δείξουμε στον κόσμο. Όταν δείχνει ένα προπονητή που κάνει σφυρίζει και κάνει κάτι τέτοια στον πάγκο, στο ποδόσφαιρο που λέει φύγει έτσι, που δείχνει 2-3, αυτά τα έχει δει. Αυτά βλέπεις... στο μπάσκετ είναι υποχρεωτικά να τα κάνω. Όχι υποχρεωτικά, έτσι. Ναι, εκεί είσαι και δίπλα, ρε. Ναι. Ωραία, στο ποδόσφαιρο βλέπει το προπονητή να κάνει κάτι νοήματα στον απέναντι, εκεί κόψε, κάνει που κάνει, ναι, κάτι, ναι, τέτοια. Αλλαγή παιχνιδιού. Δεν καταλαβαίνει κανεί παίκτη τίποτα ποτέ. Τι να καταλάβει. Ναι, επίση υπήρχαν παίκτε που αποδίδανε όταν παίζανε από την απέναντι πλευρά του πάγκου. Και δεν μπορούσαν να αποδώσουν όταν παίζανε από τον πάγκο. Εντάξει, αυτό είναι γελίο. Δεν είναι... Πρώτον, τις εντολές τις ξέρουν όλοι. Όποιος δεν τις ξέρει και είναι μπούφος, δεν μπορεί να σου μιλάω ο προπονητής και εσύ να κάνεις άλλα. Εκτός και άμα ο προπονητής είναι για κλωτσιάς και... Γιατί, ολόκληρο γιούρο πήραμε έτσι. Πες μου, εσύ τι σου έχουν πει οι παίκτες για τον Ρεχάγκελ. Πήραμε γιούρο. Ό,τι και να πεις, πήραμε γιούρο. Άλλο σου λέω εγώ. Τι επειδή άλλο, έχουμε κοινούς φίλους. Μέρα, κάθε μέρα. Έχουμε εσύ που είσαι δημοσιογράφος, έτσι, άκουνε, ποδοσφαιρικός. Κάθε μέρα, από το πρωί που ξυπνάς μέχρι το βράδυ θα κοιμηθείς. Μέσα στη μέρα δεν θα πεις μια φορά γύρω. Γύρω θα πω. Θα πεις και δύο γύρω απ' όλα. Με χτυπητή όμως, όχι τζατζίκι, με χτυπητή. Όχι, δεν θα σου πω κάτι. Ναι, όμως θα σου πω και την αλήθεια στον κόσμο. Εσένα τα φιλαράκια σου που παίζαν στην Εθνική. Ναι. Ωραία, τι σου είπαν για το Euro? Πήραμε το Euro ψηλέ, ό,τι και να μας πεις, απευθείας εδώ. Οπότε, ό,τι και να πω, ό,τι και να πούνε. Τι σου είχαν πει για τον Εχάγκελ? Φοβερός coach και τα λοιπά. Τι ψεύτησες. Ούστε, φίλε, είναι αυτό το θέμα, είναι ότι παίζαν όλοι, ήταν αυτό που σου είπα προχθές που δεν το πιες, που γέλαγες, ήταν όλοι στην ίδια σελίδα. Αυτό το βιβλίο, το μην πω τώρα, ήταν όλοι στην ίδια σελίδα. Δεν μπορούσε ο ένας, κάλυπταν οι άλλοι. Καλά, εδώ υπάρχει παιχνίδι. Το παιχνίδι που έκανε ο Καψής μέσα με την Τσεχία είναι το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό θαύμα. Θαύμα που, όχι θαύμα, ψυχή, όλα τα πάντα που έχω δει στη ζωή μου. Στο παιχνίδι με τη Γαλλία που δεν είχαμε δεξί μπακ. Με τη Γαλλία. Ναι. Δεν τη βλέπαμε τη Γαλλία. Έκανε εκεί πέρα την τρίπλα ο Θοδωρής. 70 εκατομμύρια τέζα. 60 της Γαλλίας, 10 τα δικά μας, τέζα όλοι. Και το Κάρβος ευχαριστέας, τέλος.
Ευχαριστές, φίλε. Αυτός αλλά ο Καψής, δηλαδή δεν μπορώ. Δηλαδή, είσαι εσύ ο Καψής του μπάσκετ, είσαι. Είναι, αυτός είναι, φίλε, ο Γιαννούλης του ποδοσφαίρου. Είναι τέτοιο άτομο. Είναι τέτοια... Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Αυτός ο Καψής είναι για μένα νούμερο ένα. Τι θέση παίζει, λίπερο ή στόπερ? Στόπερ. Που καθάρισε τον ψηλό, το φαλακρό. Ναι. Πώς το λένε? Κόλερ. Αυτόν. Τι κλωτσιά τον έδωσε. Δεν γίνεται να τον παίξει αλλιώς αυτό. Ναι, πώς θα τον παίξει αυτόν? Είναι σαν κέρδισε, ρε. Πώς λέγεται αυτό το πράγμα? Σου λέω, κέρδισε. Αυτό στο μπάσκετ που το λέτε είναι σαν να παίζει 90 λεπτά με μισμάτς. Τώρα φταίω εγώ. Πες να σβήσει λίγο για 3 δευτερόλεπτα αυτό το κόκκινο το κουμπί να σου πω εγώ τώρα. Μισμάτς, άκου εδώ. Πώς λέγεται αυτό που είναι ο κοντός, ναι. Στις αλλαγές. Είμαι απροθές εκεί πέρα, έπινα καφέ και ακούω θα παίξουμε διπλή ζώνη. Και μου φύγει ο καφές μέσα από τα δόντια. Διπλή ζώνη, άκουγα και ένα φίλο εκεί πέρα του ΠΑΟΚ, λέει να κατέβει ο ΠΑΟΚ, λέει, με το Ολυμπιακό, διπλή ζώνη. Τι διπλή ζώνη είναι μεγάλη, τι παίζουν 5 και 5, 3-2, 3-5, 2-1, 2, τι. Αυτό στο μυαλό του, ο κόσμος βλέπει τις γραμμές και λέει έχει διπλή ζώνη άμυνας πίσω από την μπάλα. Δηλαδή είναι ουσιαστικά να είμαστε πίσω από την μπάλα και να βγούμε στο χώρο. Μην πάρουμε πολλά ρίσκα, αυτό εννοεί προφανώς, αλλά το άκουσε μια φορά στην τηλεόραση. Μαμάτσο τι λέει. Έπαιζε διπλή ζώνη. Πού το είδε το μαμάτσο? Αυτό το έλεγε. Όχι, επαγγελματικά. Τι να μαμάτσο. Θα πάω να κάνω εντατικά μαθήματα. Αν και ξέρω, αλλά τέλος πάντων. Θα κάνω λίγα μαθήματα με το φίλο μου. Να έρθω να σε εξηγήσω. Διπλή ζώνη. Γιατί τι παίζετε, μαντουμάν παίζετε στο ποδόσφαιρο? Αντέχει. Δεν αντέχει πώς φέρεις τις man-to-man. Εντάξει, υπάρχουν ομάδες που παίζουν man-to-man, αλλά εντάξει, το 70. Χώρο. Το 70, χώρο παίζουν συνήθως. Ναι. 9 στις 10 παίζουν, όχι 9 στις 10, 19 στις 20 παίζουν χώρο. Και είναι και το λογικό, εντάξει, γιατί είναι μεγαλύτερη χώρη. Ο ΠΑΟΚ τι έπαιξε χθες? Χώρος. Δεν είναι κακός ο ΠΑΟΚ τακτικά, ρε, η βλακεία του. Ο ΠΑΟΚ πληρώνει τη βλακεία του. Όταν βλέπεις ότι έρχονται οι φάσεις στην αρχή, αυτοί παραπατάνε, βγαίνεις 3 με 3 και δεν τους κάνεις 0-1, εκεί καταλαβαίνεις ότι θα γίνει η στραβή σε κάποια φάση και θα τρέχεις. Έγινε η στραβή, βάγαμε κατά λάθος ένα γκολ και μετά έτρεχες να βάλεις γκολ, μισή ώρα τους πίεσες και στις 4 φάσεις που έκανες, μέχρι και ο Τζάλμα έκοψε το μάτος. Ναι. Εκεί ρε Τζάλμα, τι θα την κάνεις άμα τη βρεις την μπάλα, αφού είσαι ανάποδα στην εστιάστηνα, μπασκέ. Δεν γίνεται με τον μπασκέ. Ο Τζάλμα είναι μοιραίος και στο περσινό παιχνίδι. Εγώ κοίταξα έτσι πως είδα το παιχνίδι. Με τα λίγα που ξέρω είναι ότι έτσι πως στήθηκε η ομάδα και όλα αυτά, κρυφά μέσα του ο προπονητής ήθελε να πάρει ένα χ και να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Εντάξει, δεν είναι όμως ότι δεν βγήκε στον κόσμο. Ναι, αλλά μην παραμυθιάζεις τον κόσμο, μην λες πράγματα ότι θα πάμε να κερδίσουμε, θα πάμε να κάνουμε, θα πάμε να χτυπήσουμε. Δεν είναι, έτσι είναι αυτό. Έτσι λέει, αλλά έτσι πως έβαλε την ομάδα. Σου λέω για μένα που δεν ξέρω. Μα δεν την έβαλε αμυντικά την ομάδα. Την έβαλε την ομάδα 8 άτομα εκεί στο κέντρο. Θα συμφωνήσω μαζί σου. 8 άτομα στο κέντρο, αυτό βλέπαμε. Παντού παίζουμε έτσι. 4-2-3-1 παίζουμε με δεκάρια. Δεν ξέρω εγώ τα συστήματα. Ωραία, θα σου πω εγώ τα συστήματα. Δεν θέλω να ξέρω τα συστήματα. Εγώ θέλω να ξέρω ότι να ορμάνε στην επίθεση. Δεν ορμήξαν. Κρατάγανε εκεί το κέντρο. Να πάρουμε το κέντρο. Λες και άμα πάρει το κέντρο. Δεν έχει να κάνει με το τακτικό κομμάτι. Λες και άμα πάρει το κέντρο θα κερδίσει. Δεν έχει να κάνει αυτό το πράγμα. Για αυτό που γράφουν τηλεοράσεις ότι 64% κατοχή. Άλλη δεν μην πω. Άλλο και αυτό. Δηλαδή, αυτό είναι ένα στοιχείο του αγώνα, ρε Γιάννη. Δεν είναι κάτι παραπάνω. Εγώ θα σου πω ένα πράγμα που καταλαβαίνω το ποδόσφαιρο. Στα ντέρμπι έχει παίξει 100.000 ντέρμπι. Ωραία. Στα ντέρμπι λοιπόν θα πρέπει να είσαι έτοιμος όταν θα σου δοθεί η ευκαιρία να σκοτώσεις τον αντίπαλο. Εμάς μας ερχόταν η ευκαιρία και είχαμε τουπέ. Δεν πειράζει, θα το βρούμε σε άλλη φάση. Πας να παίξεις βρούμε... ντέρμπι. Με ποιους θα πας να παίξεις? Άμα δεν βάλεις μέσα και 2-3 πορωμένους Έλληνες. Εκεί που το χάρι που ας είναι λίγο καλύτεροι παίκτες από τους ξένους. Γιατί πλέον πρέπει να μπει και η καρδιά μέσα. Μαζί σου, εγώ συμφωνώ 100%. Εγώ ας πούμε αυτό. Δηλαδή επαγγελματίας να κάνω, ναι, ναι. Άμα δεν μπει και το στοιχείο. Όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Άμα δεν έχει γηγενείς παίκτες μέσα στην 11η σου να ξεκινήσει. Όπως έχασε ο ΠΑΟΚ από τον Άρη. Φάγανε μαγιά μέσα στο Παλέντε Σπορ. Δεν φάγανε μαγιά χθες. Που ναι, δεν χθες. Φάγανε μαγιά. Ξεκινήσανε να κάνουν μαγιές οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού.
που και στην Τούμπα το ίδιο γίνεται, παντού γίνεται. Δεν μπορεί να ξεκινά με 11 ξένου, δηλαδή. Ποιο θα πάει να σε σπρώξει. Φάγαμε μαγιά χθες. Δεν λέω ότι φάγαμε μαγιά. Τώρα, εντάξει, δεν έφαγε μαγιά. Δεν φάγαμε μαγιά. Πόσα παιχνίδια εκτός έδρα, χωρίς κόσμο παίζει. Πολλά από την αρχή τη σεζόν. Από την αρχή τη σεζόν. Οι καινούργοι παίκτες ξέρουν, έχουν ζήσει την Τούμπα γεμάτη. Μια προπόνηση ήταν γεμάτη. Όχι, αλλά πάλι χθες σου λέω δεν ναι, φάγαμε είναι μαγιά. Σοκ. Είναι σοκ αυτά για τους παίκτες. Ναι, είναι έμπειρη, ναι. Δεν είναι έλα, μόνο είναι έμπειρη. Έμπειρη να έχει 40.000 κόσμους Ολυμπιακούς και να ανάβουν κάποιον ομπόνα. Ο έπεσε 5 χρόνια στην Μπουντεσλίκα. Ο Μαουρίτσιο έπεσε στη Φλουμινένσε που είχε 80.000 κόσμο. Ωραία. Ο Βιερίνια έχει πάρει ευρωπαϊκό και ξέρει αυτό, τον ΠΑΟ. Αυτό που σου λέω ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιοι που να σπρώξουν. Στην Νάπολη. Πρέπει να σπρώξουν. Έλληνες παίκτες μπορούν να ναι, μην μπερδεύεις το ένα με το άλλο μαζί σου. Δεν με μπερδεύω. Το ένα συνεχίζει το άλλο. Δεν είναι δεν ότι τα μπερδεύω. Είναι έτσι. Δεν είναι ότι φάγανε μαγιά. Είναι ότι δεν είχαν τη φλόγα. Δεν φάγανε μαγιά ότι κολώσαν. Δεν αυτά. Είχαν τη φλόγα. Αυτό πες να το δεχτώ. Αυτό δεν είχα τίποτα. Δεν ξέρω να τα λέω ραδιοφωνικά. Δεν είναι ραδιοφωνικό όμω. Τη φλόγα. Γελάει ο Βασίλης. Τι γελάστε. Γελάει. Τι να κάνει. Ξεστραβάει εδώ το σύνολο. Καλά προχόμαστε εμείς και σκάγει ένα χαμόγελο. Στην κατάθλιψη είναι. Μην το βλέπεις έτσι British pop. Δεν είναι. Αυτό με τον Μπέλκα λοιπόν αυτό είναι. Και να σου πω εγώ το λάθος του Λουτσέσκου. Και όχι για τον Μπέλκα και για τα άλλα παιδιά. Δεν λέμε, για το, να, και εντάξει. Για τον Λιμιό. Αυτοί οι δύο δικαιούνται να μιλάνε. Κανείς άλλος. Ωραία. Εγώ λέω το εξής. Ότι ο Λουτσέσκου ναι μεν μάχεται να βρει ισορροπία, να είμαστε τακτικά σωστοί, δεκτό. Έχει κάνει σούπερ δουλειά σε αυτό το κομμάτι να είμαστε τακτικά σωστοί. Αλλά όταν δεν είσαι δίκαιος το βρίσκεις μπροστά σου. Δηλαδή, ο Ελκαντουρί δεν δικαιολογεί την παρουσία του στην ενδεκάδα πόσο καιρό. Δεν γίνεται να ξεχνάς τον Μπέλκα για να παίζει κάποιος που δεν σου έδωσε ποτέ τίποτα κόντρα σε αυτό που σου δίνει κάθε φορά που παίζει. Καταλάβες. Αυτό καλά, είναι τώρα το θέμα. Πιάσαμε τον Μπέλκα. Μείνω, δεν εγώ μου αυτό το παράδειγμα. Παιδί. Έχουμε, δεν πάω να πιάσουμε κανέναν άλλον. Ναι. Δεν μπορώ να πω γιατί δεν παίζει ο Κρέσπο και παίζει ο Ζαμπράνο. Καλά κάνει και παίζει ο Ζαμπράνο. Και ας έκανε το λάθος χθες. Εντάξει, λάθος και την ώρα. 5-9, το ξέρω. Ναι, και την ώρα βλέπεις την μπάλα, την κλωτσάς, δεν την έχεις. Τέλος πάντων. Την αφήσει, δεν την αφήσει. Πρέπει να πάμε στο διάλειμμα, μην πάμε στο διάλειμμα. Να υπενθυμίσουμε ότι χορηγός μας δεν είναι άλλος από τον Μαλλιά Barber Shop Κομμωτήριο Ανδρών Μακρυγιάννης 46 στην Ηλιούπολη, ο πιο κεντρικός δρόμος της Ηλιούπολης. Το, πώς λέγεται εκείνη με τα αστέρια στο Hollywood, ρε. Είναι η αντίστοιχη της Ηλιούπολης, τέλος πάντων. Χόρι ούτα δεν γίνει. Να ξέρει βέβαια. Long John. Μακρυγιάννη 46 λοιπόν. Στο 2-3-10-5-5-8-176 καλύτερα κλείστε ραντεβουδάκι για σούπερ κομμώσεις και βέβαια για θεραπείες βαφές. Γιάννη, τώρα που τα λέμε. Το 4 βάζω εγώ. Το 4 δουλεύεις, ωραία, να ξέρουμε και τι γίνεται. Από εκεί και πέρα, τρόπος επικοινωνίας FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526, η σελίδα μας στο Facebook, Duetto by Libero 107,4, μπορείτε να γίνετε και εκεί μέλη να ρωτάτε ό,τι θέλετε. Πάμε τώρα στο διάλειμμα και σε λίγο είμαστε πάλι μαζί. Να είμαστε πάλι πίσω μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα. Ξεκίνησε και η ΑΕΚ το δεύτερο ημίχρονο 0-0 με τον Ατρόμητο, ντέρμπι κορυφής. Αν κερδίσει η ΑΕΚ πάει πρώτη, αν κερδίσει ο Ατρόμητος πάει πρώτος. Πολύ ωραίο πρωτάθλημα φέτος. Μας έλειψε πολύ ο Μάνταλος, ο οποίος είναι σε εκπληκτική κατάσταση. Κάνει μια ενέργεια απίστευτη, αλλά δεν φτάνει η σέντρα του να περάσει δεύτερο δοκάρι για να γίνει τον γκολ. Μπλοκάρει ο πολύ καλό θεματοφύλακας του Ατρομήτου Γιαννιώτης. Ξέρεις τι έκανε ο Ατρόμητος. Σου λέει: έλα εδώ, μεγάλη ομάδα που δεν βάζει πιτσιρικάδες. Φέρ τους μου σε μένα. Παίρνει τρεις από εμάς, δύο από τον Ολυμπιακό. Ωραία, παίρνει κανένα δύο-τρεις έτοιμους παίκτες. Πάρ την ομάδα. Μια χαρά. Αφού είστε τόσο βλάκες και δεν τους χρησιμοποιείτε εσείς, θα τους χρησιμοποιήσω εγώ. Δεν αξίζουν να παίζουν. Όπου τη έχασε η ΑΕΚ. Ο Μάνταλος. Ο Μάνταλος. Ο οποίος αν είχε τον γκολ, το όχι, αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό. Είναι σε εκπληκτική κατάσταση, φίλε. Στην Ξάνθη μπορεί να μην έκανε 90 λεπτά λάθος. Σε εκπληκτική κατάσταση. Που εγώ δεν τον πίστευα πολύ, αλλά όταν μένει ένας αθλητής στην ίδια ομάδα για πολλά χρόνια και αναλαμβάνει και έχει την προσωπικότητα να αναλάβει το βάρος της ευθύνης που του αναλογεί, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ακριβώς αυτό που λέω, χρόνια. Εμάς τώρα αλλάζουμε ρόστερ κάθε 14 μέρες. Ψάιτ. Το είδα εγώ. Πρέπει όλες οι ομάδες να έχουν κορμό.
Αυτό. Ο κορμός είναι, αλλά να τους πιστεύεις. Όχι δύο παιχνίδια να δεν τραβήξαν, δεν κάνανε. Πρέπει να βάλουμε τον ξένο, γιατί τον πήραμε. Πρέπει να βάλουμε αυτόν. Και... όχι. Να σου πω κάτι, είναι πολλοί που θέλουν και άμεσα αποτελέσματα. Εδώ ο Παναθηναϊκός δεν άλλαζε προπονητές γιατί δεν έπαιζε ο Χαραλαμπόπουλος. Που τώρα είναι σε εμάς, στον ΠΑΟΚ. Ναι. Α, έδιωχνε, έφερνε. Έδιωχνε. Πότε όμως. Μόλις δεν έπαιζε και η ομάδα δεν πήγαινε καλά. Άμα έπαιζε, μια χαρά είναι ο κοινός ο προπονητής. Ναι. Μετά ερχόταν ο επόμενος προπονητής, ξεκινούσε πεντάδα το Χαραλαμπόπουλο. Είδε ότι δεν κέρδιζε, γιατί το παιδί δεν ήταν έτοιμο, αλλά για να μην χάσει τη δουλειά του, έτσι κι αλλιώς τον έδιωχνε ο άλλος. Τόσο καψούρα τον είχαν τον Χαραλαμπόπουλο. Άντε ντε. Εντάξει, καλός παίκτης, ταλέντο, αλλά δεν έχει παίξει ποτέ πάνω από 15 λεπτά. Εντάξει, είναι φίλοι όμως, και αυτός πώς να μεγάλη παίξει... ευκαιρία τώρα για τον ΠΑΟΚ. Και πώς να παίξει όμως αυτός σε μια ομάδα, να παίξει βασικός εννοώ, ναι. Σε μια ομάδα του επίπεδου του Παναθηναϊκού που είναι παραδοσιακά στην Ελλάδα. Ωραία, γιατί δεν τον δίνει τόσα χρόνια. Και τον έχει... Το λάθος λοιπόν αυτό είναι. Ξέρεις ότι είναι... έχει 4 πρωταθλήματα, 3 κυπελά, ναι. Ευρωλίγκα. Έχει τίτλους. Ναι. Είναι 20 χρονών και έχει 5-6 τίτλους. Αυτό σου λέω. Ναι, τι κάνει. Παίζει αυτό του τίποτα. Απλά το βιογραφικό του είναι βαρύ. Και άμα είναι βαρύ, αφού δεν έχει παίξει. Θα βρίσκει συμβόλαια πάντα. Εντάξει, θα βρίσκει. Αλλά να δεν αποδείξει. Θα παίξει ποτέ σύμφωνα. Ναι. Αν δεν τον έδινε τώρα ο Παναθηναϊκός και συνέχιζε αυτό το γαϊτανάκι, ωραία, δεν θα, το παιδί δεν θα παίξει. Ξέρεις ότι είναι καινούργια μόδα αυτό. Έχουν μαζέψει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ό,τι μικρό υπάρχει. Και η ΑΕΚ έχει ένα δύο. Και η ΑΕΚ και δεν του βάζει. Κανένα. Αλλά είναι μόδα, ξέρεις. Τώρα πάρουμε αυτή. Ποια μόδα είναι αυτή η πενταετία να μαζέψουμε όλου του μικρού. Να τους δίνουν σπίτια, να τους δίνουν αυτοκίνητα τους μπαμπάδες, να τους δίνουν συμβόλαια λεφτά και παίζουν εφηβικό. Και δεν παίζουν κιόλας. Αλλά έτσι είναι. Πρέπει να φύγει αυτή η μόδα. Πρέπει τους παίξεις, εφόσον το θέλεις και τον αγοράζεις και τον κάνεις, δώσουν σε μια ομάδα υποσχετική. Τόσες ομάδες είναι που δεν έχουν... πώς το λένε... Ο κάθε παίκτης είναι project που λένε και οι μπασκετικοί. Ωραία, ναι, είναι project. Ωραία. Αφού είναι project... Δούλεψε πάνω στο project. Δηλαδή τι χρειάζεται τώρα, συμμετοχή. Το δούλεψε ο Πεδουλάκης, έφυγε Πεδουλάκη. Το δούλεψε ο. Πώς το λένε, ο Ιβάνοβιτς. Μόλις τον έβαζε. Δεν κέρδισε η ομάδα, έφευγε κι αυτός. Εντάξει, τι να κάνει. Όχι, ο Τζόρτζιτς μετά. Ξαναήρθε ο Πεδουλάκης, ξαναέγινε με τον Αλβέρτη, γίνανε εκεί πέρα. Γίνανε τέτοια πράγματα. Μα ξέρεις τι, δεν ξέρουν τι θέλουν. Ο Ολυμπιακός τώρα έχει. Τρεις ή τέσσερις φοβερούς μικρούς. Φέτος έπαιξε λίγο το Λιόπουλος, ένα παιδί που. Ουγγάρ. Ναι, από τον Ίκαρο πήγε στον Κολοσσό και τώρα έπαιξε. Είναι 3 χρόνια στην ομάδα. Μία ήταν δωδεκάδα, 5 δεν ήταν. Μία με τους τραυματισμούς. Δηλαδή πέρασαν 3 χρόνια για να παίξει 2 παιχνίδια. Και σήμερα επειδή είχε πολλούς τραυματίες ο Ολυμπιακός, άκουσα θα πάρει ένα 17χρονο στη Μακάμπι που παίζουν Ευρωλίγκα. Και τι, θα τον πάρει, θα παίξει εσύ. Εντάξει, τώρα εδώ δεκάδα αυτό. Και ξέρεις τώρα, αυτή η μικρή 20 χρονών είναι, 19-20, δεν είναι ναι, μικρή. Αν έχουν παίξει 4 σεζόν και 4, βέβαια. Είναι 19-20 χρόνια. Αλλά προτιμάνε μερικοί μπαμπάδες τα λεφτά. Έχουμε και αυτό. Καλά, λοιπόν, δεν ξέρεις ότι η μεγαλύτερη κατάρα στον επαγγελματικό αθλητισμό σε επίπεδο ακαδημιών και στο μετέχνιο του να γίνει επαγγελματίας ένα αθλητής είναι πατεράδες. Εγώ το ξέρω γιατί το ζω. Εμένα ξέρεις ότι με πήρε ένας γνωστός μου τηλέφωνο που λέει έλα να δεις στα Μουδανιά ένα παίχτη. Το λέω και να έρθω να το δω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, δεν είναι. Και είναι φοβερός και το ένα και το άλλο, τα βάζει όλα από παντού, άντε ρε το λέω, ναι. Λέω είναι ψηλό παιδάκι και την ηλικία του πολύ ψηλό. Λέω και φτάνει μπάλα και αυτά, ναι, πόσο χρόνο είναι, 7. Λέω μα δουλεύεις ρε μεγάλε το λέω και μιλάω τόση ώρα μαζί σου. Πρέπει να μπει λίγη γιάστη. Δηλαδή είναι δυνατόν 7 χρονών να μου πει ότι τι θα γίνει. Παραλίγο κολατόμητος. Πάμε παρακάτω. 7 χρονών ήταν. 7 χρονών. Από τα Μουδανιά. Λέω πάρε με σε 10 χρόνια ρε μεγάλε. Δεν θα αλλάξω τηλέφωνο, μην άνησες. Ήταν ο γιος του ή ο μπαμπάς του. Όχι, φίλος του μπαμπάς του. Έβαλε, είναι γνωστός δικός μου. Ναι. Έλα να δεις. Ποτέ με παίρνουν να μου πούνε για ένα μεγάλο ταλέντο και τέτοια. Λέω φίλε, πάω, παίζει, έχει 10 ομάδες στις ακαδημίες. Ναι, και παίζουν όλα τα παιδιά. Δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή υπάρχουν οι K14 να έχει 3 ομάδες. Α, ωραία. Ναι. Καταλάβες. Να, δεν το ήξερα αυτό. Ναι. Και πώς το λένε. Και παίζουν με όλες τις ομάδες. Άρα ο ΠΑΟΚ βλέπει ουσιαστικά όλους τους παίκτες. Βέβαια. Και βέβαια ξέρεις και εσύ πολύ καλά ότι αυτό το πράγμα
Δηλαδή στόμα με στόμα, μαθαίνει κάποιος αν υπάρχει κάτι καλό κάπου. Κοίταξε, υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά και, και είναι και ξέρεις, δηλαδή είναι απίστευτοι αυτοί. Ξέρουν ηλικίες, ύψος, κιλά, μέχρι και τι κάνουν στο σχολείο, γιατί και αυτό είναι, είναι παράμετρος, βέβαια. Το γέλιο είναι λοιπόν ότι σε παίρνει ένας και λέει, υπάρχει ένα ταλέντο, ξέρω εγώ, στη Θέρμη. Να το μεγάλα, άμα το ξέρω. Να το δει ο ΠΑΟΚ. Εσύ, ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχει παίξει με αυτό το παιδί 64 φορές. Ωραία, θα το είχε δει. Αλλά ξέρεις, σε αυτά είναι οι θεωρίες συνωμοσίες. Καλά, όλοι έχουν, όλοι έχουν ναι. Γιο το Μαραντόνα και το. Ζήτησαν λεφτά, λέει. Γι' αυτό Γκάλι δεν πήγε, ναι. Ωραία, και πες μας μετά από 10 χρόνια, πού έπαιξε αυτός που τον φάγαν από εκεί και. Πες μας, πού έπαιξε. Το φάγανε οι μανατζαρέ. Ναι. Στείλε με μια φορά ένα πατέρα απειλητικό μήνυμα ότι κυνηγάω το γιο του. Το λέω, στείλε μου ξανά το ίδιο, λέω, σε 10 χρόνια. Εντάξει, με πονάνε και τα ράματά μου. Να πούμε βέβαια, δεν το έχουμε πει ακόμα αυτό στον αέρα και το κρατάω. Ω, μαν το παιδί μας το φάγανε, τον Ουάρντα. Κάρτα βγάλε, κάρτα! Ο Ουάρντα, πώς ακόμα στέλνει μηνύματα σε εγκόμενες που μου στέλνουν τα μηνύματα που του στέλνει. Ο Ουάρντα, σταμάτα, τουλάχιστον μην πετυχαίνεις γνωστές. Πολύ καλό πρωτάθλημα στον Ατρόμητο. Τι λέγαμε, ότι ο Γιαννούλης αυτή τη στιγμή κάνει εκπομπή με ράματα, σφίγγει τα δόντια. Μετά το χθεσινό ντέρμπι. Έκανα ένεση. Για να έρθω στην εκπομπή. Να σου πω τώρα, κερδίσατε 2 πόντους. Κερδίσαμε ένα σπουδαίο αντίπαλο. Με τη Χάνθ, και δεν μίλησαμε κανένα. Σφαγή, μου, σφαγή καθόλου. Γκολ! Γκολ! Ατρομητάρα! 0-1, ο τεράστιος Ατρόμητος. 0-1, ναι, ζωντανά μόνο εδώ. Αποκλειστικά. Με έκοψες, αλλά δεν πειράζει. Έξαλλοι πανηγυρισμοί. Ο Γιαννούλης. Όλη η ιδανική του ΠΑΟΚ. Πάσα του Γιαννούλη ήταν, είδες. Δεν ήταν πάσα του Γιαννούλη. Μην δίνεις λάθος στοιχεία. Από τα δεξιά βγήκε η πάσα. Αυτός είναι ο Κώστας Γιαννούλης. Αυτός είναι ο Δημήτρης. Ο Κώστας είναι στην. Έχετε συγγένεια. Όχι, Κατερίνη. Αυτή η καρδίτσα εσείς. Καναδά είμαι εγώ, όχι. 0-1 λοιπόν. Γελάει άλλος μέσα. Δεν σας το πω στα καναδέζικα. Τι. Γκολάρα. Γκολάρα, ωραίο. Ντουάντα, πώς λέγεται. 0-1, ο Ατρόμητος Αθηνών, ο οποίος, αν μείνει το αποτέλεσμα αυτό, είναι πρώτος στο βαθμολογικό πίνακα της Super League. Έχοντας 3 δανεικούς στο ΠΑΟΚ. στο αρχικό σχήμα του. Μεγάλε ΠΑΟΚ. Επειδή δεν ξέρω γιατί στο μπάσκετ είναι διαφορετικά, αυτοί πληρώνονται από τον ΠΑΟΚ τώρα. Ανάλογα τη συμφωνία. Α, είναι συμφωνία. Κοίτα, επειδή τα συμβόλαια είναι τεράστια στον ΠΑΟΚ, είναι πολύ πάνω από το τρομή του, προφανώς και ένα μεγάλο ποσοστό. Συμπληρώνουν για, ναι. Πληρώνεται από τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Εντάξει, του Γιαννούλη δεν είναι μεγάλο. Του Χατζησαΐα είναι για Ατρόμητο. Πάλι μας φάγανε. Δεν πειράζει. Κοίτα, άμα είναι να μου κάνει τέτοια δουλειά ο Ατρόμητος, δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν μείνει αυτό το αποτέλεσμα, τη δουλειά που κάνει ο Γιαννούλης, ο Χατζησαΐας και ο Γάρντα. Ωραία, δηλαδή, του ΠΑΟΚ. Αυτοί οι τρεις έχω, ρε. Α, τον πήραμε και τον δώσαμε αυτόν. Ναι. Τον Πανιόνιο. Ναι. Μάλιστα. Εκεί έχει ο Ολυμπιακός τον Ρισβάνη και τον Γιαννιώτη. Τώρα θα πιέσει η ΑΕΚ, φίλε. Τώρα έχει ενδιαφέρον, τώρα έχει ψωμί το παιχνίδι. Εντάξει. Εκεί, διώξει μακριά. Διώξει μακριά με τη. Τι έδωσε ο Αλίτης, ρε. Δεν υπάρχει φάουλ αυτό που έχει δώσει τώρα, δεν υπάρχει. Στη γραμμή της περιοχής. Μπάλα βρίσκει. Καθαρά. Αυτός γιατί δεν κάθεται 1,5 λεπτό κάτω. Γιατί χάνει, Γιάννη μου. Όχι, είναι φάουλ. Λάθος δικό μου, Χατζησαΐας πατάει το λιβάγιο. Ματιάσαμε. Διορθώνω, είπα και αλήθεια τον άνθρωπο, μια χαρά από καλή οικογένεια ο διαιτητής. Κακός το χαρακτήρισα, έτσι. Τα λάθη πρέπει να αναγνωρίζονται. Τώρα, αυτή είναι η πιο κρίσιμη φάση του αγώνα, φίλε. Τώρα, δηλαδή, αν δεν αντιδράσει η ΑΕΚ στο επόμενο πεντάλεπτο, γιατί αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ναι. Μετά, όχι βαραίνουν τα πόδια, μετά το σκατό, ξέρεις που φτάνει. Αρχίζουν οι ξάπλες μετά, ε. Ξάπλες, ο Ατρόμητος είναι καθαρή ομάδα, δεν παίζει, δεν έχει τέτοια θέματα. Παίζει, όσο μπορεί παίζει. Τώρα ο Λιβάγια παίρνει φόρα. Πού το πάει το τείχος, ρε. Αυτός το πάει το τείχος, στο Μοσχάτο το πήγαινε για Μαρούση. Ντροπή πήγαινε. Καλύτερα, βολεύει τον τερματοφύλακα έτσι. Δεν βολεύει, αν περάσει ο τείχος δεν τη βλέπει καν την μπάλα. Είναι πολύ μικρή απόσταση, εκείνη στα 5 μέτρα του. Μάνταλος και. Ποιος είναι ο άλλος, ο Μπαγκασέτας. Μπαγκασέτας έχει καλά χτυπήματα.
Κόντρα η μπάλα, κόρνερ. Την πηδήξαμε εμείς οι ατρόμητοι. Φτάσαμε στο σημείο, Γιάννη μου, να βλέπουμε ατρόμητο και να κάνουμε το σταυρό μας. Αυτό έχει ο Παναθλητισμός. Κάθε παιχνίδι ανταγωνιστή είμαι στα κόκκινα. Και το δίνει το πρωτάθλημα ο ένας τον άλλον, εντάξει. Νέο κόρνερ. Όχι, πλάγιο. Εντάξει, τώρα μην κάνουμε και μετάδοση στο αγώνα. Το παρακολουθούμε από ό,τι καταλάβατε. Έχουμε την αγωνία μας, τον ταργά μας ο καθένας εδώ μέσα. Ο Γιάννης έχει τα ράματα. Εγώ έχω. Πες τι έγινε χθες. Δύο πόντους κερδίσατε. Κερδίσαμε δύο πόντους. Τι να πω, δεν έχει. Ντέρμπι, φοβερό ντέρμπι. Χάναμε όλο, το... όλο τον αγώνα. Τελευταία τρία λεπτά. Τι, καθάρισες. Εγώ μπαίνω στα τελευταία πέντε λεπτά. Πόσα έπαιξε σύνολο. Έπαιξα πολύ. Πρέπει να πω τον προπονητή να με κόψει λίγο. Με έβαλε 25 λεπτά. Ντέρμπι ήταν, φίλε. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Έσκασα. Είχε ρυθμό το παιχνίδι ή ήταν σετ. Τι να είχε. Είχε ρυθμό, ρε αγόρι μου. Τρέχατε. Παίζατε καλές. Τρέχουμε εμείς. Πάνω κάτω σφεντόνα πάμε. Δεν γρήγοροι. Εντάξει, υπάρχει και το σετ παιχνίδι, φίλε. Πιο χαλαρά. Επιθέσει τα 20 δευτερόλεπτα. Άντε πάλι. Λοιπόν, για να περάσει το κέντρο πρέπει να περάσουν πάνω 8 δευτερόλεπτα. Έχει 13-14 δευτερόλεπτα για να κάνει επίθεση. Μαζί σου. Ναι, άρα... δεν περνά στο κέντρο πάντα. Στα 7-8 περνάνε όλοι. 6-7. Στα 5-6. Δεν είναι έτσι. Αρχίσουμε πάλι τα μπασκετικά μας. Γιατί είναι φίλε, κάτσε λίγο. Συνήθως περνάει γρήγορα η μπάλα. Εγώ θα πω στα 5. Τρέχουμε πάνω κάτω. Τι θες να πεις τώρα, κερδίσαμε τώρα όλα τα άλλα, πώς κερδίσαμε, τι κερδίσαμε. Out. Αυτό έχει σημασία. Ναι ρε φίλε, εντάξει, αλλά είναι πόσους πόντους είχες. Δεν ξέρω, δεν βλέπω στατιστικά. Αφού μου είπες ότι έκανες triple double χθες, δε. Ναι. Άρα πώς δεν ξέρεις. Μην γελάς ρε Βασίλη, θα περάσουμε σαν την Τζαμαρία, δε. Δεν θα παριάζω εγώ. Λέγε ρε. Τι να πω. Κύριε, κύριε. Δεν ξέρω. Αλλά ξέρω ότι έχω περάσει σε τρεις κατηγορίες πάνω από 10. Έχω έρθει ψήφιο αριθμό. Θα βρω τον προπονητή σου αύριο κανονικά, θα τον ηχογραφήσω. Ο προπονητής μου λέει, Γιάννη, σταμάτα να πασάρεις, πάρε πιο πολλές προσπάθειες. Τώρα δεν θέλω να βάζω 20 πόντους γιατί μετά θα μαρκάρουν 3 άτομα, γιατί τώρα με μαρκάρουν 2. Σοβαρά μιλάς. Γι' αυτό δίνω τόσες πάσεις. Αν ήταν 3-4 χρόνια πιο πριν θα πήγα από πάνω τους. Τώρα δεν μπορώ. Τι να πω ρε Γιάννη, με σοκάρεις δε φίλε. Θα πληρώσεις, θα πάρεις διαρκείας, ment. Φέρε μου την άλλη εβδομάδα, θα πληρώσω, ment, δεν έχω BC, πρόβλημα. .gr. Δεν έχω πρόβλημα. Είπα, θα δεσμεύομαι δημοσίως, θα αγοράσω διαρκείας στη ment. Ωραία. Τι να κάνω, προσφέρω τέτοια χαρά στον θεατή, να μην την πληρώσω αυτή τη χαρά. Κάναμε τις βουτιές μας, παίξαμε τις άμυνές μας, μπροστά βοηθάγαμε και με τα σκρίνα, σουτάρουν οι καλοί σουτέρ που έχουμε. Έχετε καλό σουτέρ. Βέβαια. Αυτές οι κατηγορίες πάντα έχουν καλό σουτέρ. Πάντα κάτι κοντοπούτα, κάτι, ξέρεις, κάτι, κάτι, κάτι χοντρέ με χοντρά μπούτια, κάτι που σε βάζουν, δεν έχεις τρίχα, σκοτώσεις. Με πολύ τρίχα όλοι. Θες να τους σκοτώσεις. Δηλαδή. Παίζουν, ξέρεις, 46 χρονών, ξέρω εγώ. Ξέρεις τι παίζουν. Όχι, παντού, κάτω από την Α1, πάντα υπάρχουν ένα-δύο σε κάθε ομάδα που άμα το ζεις, λες, δεν γίνεται. Δεν γίνεται και όμως βάζουν 50 πόντους. Να μου κάτι μπούτια, κάτι τέτοια και να φαλακρύ με χέτι πίσω και... Σουτάρουν πάνω από το κεφάλι σαν αρά, ότι και σαν το Ποσειδόνιο και σου βάζει 3-3 και τρέχεις εσύ σαν τρελός και να φωνάζει τους συμπαίκτες σου Μάρκα Ρέτο και να γελάει, λέει τι να το μαρκάρω και εδώ πως είναι και να θέλω να το σκοτώσω λέει, το συμπαίκτη μου, αλλά τι να κάνουμε, αυτά έχει ο αθλητισμός παιδιά. Έχει αθλητισμός, όχι, γι' αυτό σε έχουμε εδώ Γιάννη μου, για να εξηγήσει αυτό το πράγμα. Γιατί αυτό που λες, δε φίλε, το έχω καταλάβει και εγώ που δεν παίζω. Γιατί όποτε βλέπω καστιγμιότυπο από Α2 σου λέω, δεν έχει πιο κάτω, δε φίλε, που να έχει τηλεόραση. Πάντα έχει σε κάτι στιγμιότυπα κάτι τέτοιο. Από τη γωνία με τα μπλο, χτυπάει απάνω, πάει πάνω, πηδάμε, τρώμε αγωνίε, κλωτσιέ, φτισιέ και από κάτω, πατάμε σε παπούτσια. Και μπαίνει έτσι ασάλιωτο, κλάτ μέσα. Έχει κερδίσει πάω και ένα τέτοιο στη Μιλού μια φορά. Έχει χάσει ο Πάγκο από ένα τέτοιο, από ένα φαλακρό από τον Γιαννόπουλο, το κέντρο με jump shoot. Σαν χθες το θυμάμαι. Από τα πρώτα κεφαλικά της ζωής μου. Ναι, αυτό ήταν. Αυτό ήταν, φίλε. Αυτό και το Περιστέρι, αυτά τα δύο το ήταν. Το Περιστέρι μου μέσα, 40 άτομα. 40 ο άτομα. Ποδοσφαιρικός, Βασίλη. Ο ποδοσφαιρικός δεν έχει χάσει μπάσκετ για μπάσκετ. Φίλε, οπαδικά εννοείται ότι πήγαινα στο μπάσκετ. Απλά δεν το παίζω ειδικό στο μπάσκετ. Δεν το ξέρω το άθλημα, έχει αλλάξει και 500 πράγματα από τότε. Αλλά οπαδικά πήγαινα, εννοείται.
Για τη μανούρα, για τη φασαρία. Σαν μανούρα, μ' άρεσε το μπάσκετ και μ' αρέσει το μπάσκετ. Βλέπω μπάσκετ. Απλά επειδή στην Ελλάδα τα ξέρουν όλοι όλα, εγώ σου λέω δεν το ξέρω. Τι να κάνω με το ζόρι, δηλαδή. Σαν οπαδό, ναι, οκ, okay, υποστηρίζω την ομάδα μου μέχρι εκεί. Τίποτα παραπάνω. Δεν καταλαβαίνω. Και θα μου κάνει ανάλυση μετά το διάλειμμα. Περίμενε. Είχαμε και τα παιχνίδια τώρα. Θα μου κάνει ανάλυση μετά το διάλειμμα. Τα κρατάμε εδώ. Αυτά είναι για πυραυλάκι για μετά. Θα βγάλουμε τη συνέντευξη που είναι να βγάλουμε. Ναι. Ωραία. Και θα πάμε μετά στην ανάλυση των αγώνων. Στο τελευταίο μέρος. Είναι η πρώτη νίκη. Πρώτη νίκη. Δώσε ένα φάουλ, ρε αλήτη. Δεν είναι αλήτη ο άνθρωπος. Λάθος. Λοιπόν, πολύ ξύλο πέφτει. Πολύ ξύλο πέφτει. Αυτό σε φαγητό μια γεμάτη, φίλε. Που τέτοιες είναι, θα φας ποτέ μια γκονίτσα και κανένα, να είχαμε να λέγαμε. Εδώ ράματα έκανα, τραυματία σήμερα. Ναι, το βλέπω, ρε φίλε. Αυτό ξύλο το δεν ντρέπεται να μπει σε ράματα. Δεν είχαν κανένα άλλο να σου βάλουν λίγο πιο εντυπωσιακό να το πουλήσουμε κιόλας, να κάνουμε και νούμερα. Και έσφιξε, τα δόντια, έσφιξε τα δόντια. Έσφιξε τα δόντια. Έκανε, έρανε. Τέλος πάντων, πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα, είναι η ώρα του, είναι να κάνουμε το σιγαράκι. Έχει πάρει και φωτιά το ΑΕΚ Ατρόμητος, 0-1 ο μεγάλος Ατρόμητος. Κρατάει με τον γκολ του Νταουντά. Η ΑΕΚ επιτίθεται κατά κύματα. Πολύ ωραίο τηλεοπτικό προϊόν. Βγάζει φορ, βάζει στο περιαμετικό χαφ, δεν ξέρω, θα βάλει τον Καρασαλίδη. Και αυτός από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει τροφοδοτήσει. Καλά, εντάξει, δεν είναι για το επίπεδο του ΠΑΟΚ του τωρινού, αλλά είναι τιμή για τον ΠΑΟΚ που τροφοδοτεί τέλος πάντων τον ελληνικό αθλητισμό σε επίπεδο Super League σε πόσες ομάδες. Έχει παντού παίκτες ο ΠΑΟΚ. Παντού. Τι φεύγει ο Ούμπιτες. Ας τον Ούμπιτες μέσα, ρε. Όχι, ρε. Είναι τον αλλάζει αφού αρχηγός. Δίνει τον Πρεβραχιόνιο, ρε. Ας τον Ούμπιτες μέσα. Κουράστηκε, έπαιξε 60 λεπτά, ρε. Αυτός οξυγόνο είναι και το δώσουμε. 34 χρονών είναι. Και άμα είναι 34. 34 είναι. 1,67. 1,67 και 56 κιλά είναι. Δηλαδή, κοίτα πώς είναι. 56 κιλά είναι. Πρώτη φορά κοτσιμπέρι έφαγε 35 χρονών. 56 κιλά ήμουν πρώτη δημοτικού. Και 1,70 ήμουν τρίτη δημοτικού. Ο 1,67. Κοίτα εδώ ένα μέτρο και ένα μίλκο. Δεν είναι διαφήμιση αυτό. Δεν είναι διαφήμιση αυτό. Ωραία. Πάμε στο διάλειμμα και σε λίγο πάλι πίσω. Θηρία, όλοι που δώσουν. Αυτή ξέρει ποιο είναι που παίζει μουσική. Βάλε λίγο τα ακουστικά να ακούσετε που κάνουν και μουσική, γιατί αυτά που ακούς, πραγματικά σε λυπάται ψυχή μου καμιά φορά. Το 0-1 παραμένει στο ΆΚΑ, πιέζει η ΑΕΚ που είναι μέσα στην περιοχή πάλι. Ψάχνει διάδρομο, πολυκοσμία εκεί. Έχει ένταση το παιχνίδι, έχει ωραία ένταση, ποδοσφαιρική. Πέρασε η μπάλα, είναι out. Η ΑΕΚ γι' αυτό μου αρέσει, φίλε. Μπορεί να μην έχει ποιότητα, μπορεί να μην έχει... Ξέρω εγώ τα στοιχεία πες που το, είναι στην ίδια σελίδα. Πες το. Είναι, δεν θα πω αυτό. Πες το. Είναι όλοι στην ίδια σελίδα. Όχι, ρε φίλε, βγάζει ένταση στο παιχνίδι. Τη έχει κάνει έτσι. Όχι, ο Χιμένεθ είναι από πέρσι και δουλεύει. Δεν έχει αλλάξει. Πέντε προπονητές από πέρσι. Α, μπράβο. Και πώς το λένε. Και τι έκανε πέρσι ο Χιμένεθ. Τίποτα δεν έκανε. Έπαιξε ένα τελικό. Και τον έχασε. Και τον έχασε. Καλά, αυτό σου λέω. Έπαιξε ένα τελικό, δεν έκανε τίποτα άλλο. Ναι, αλλά έμεινε ρε φίλε, έμεινε. Αυτό λέω, ότι έμεινε, πρέπει να μείνει. Στο 74 βρισκόμαστε, ΑΕΚ Ατρόμητος 0-1. Πρώτη νίκη για τον ΠΑΟΚ, μεγάλη ανατροπή για τον Άρη. Και κέρδισε και ο Ηρακλής από ό,τι έμαθα. Βέβαια, ναι. Τα είδες και τα τρία παιχνίδια, τον Ηρακλή που τον είδες. Όχι, τον Ηρακλή, λίγο live streaming εκεί πέρα, κάτι είδα λίγο πιο μετά. Αυτός ο μπάμπαλο που έχει, μπούμπαλο, όπως το λένε, 2-16 ναι. Είναι. Πιτσιρικάς είναι αυτός. Εντάξει, είναι ένα θηρίο. Η Α2 δεν έχει. Ναι, αυτό σου λέω δεν μπορούσε να παίξει Α1 με αυτόν τον όγκο. Μπορούσε, το βρήκε ο Αλεξανδρής, τον έκλεισε γρήγορα. Ναι. Αυτό είναι και αυτό θέλει να δείξει. Γιατί πού πήγαινε δεν τον κρατάγανε πολύ. Δεν ήταν, ξέρεις, το τζάμπα μπόι και τέτοια. Αυτό χρειαζόταν παιχνίδι. Και η μαγιά του που δέχτηκε παρόλο που είναι τέτοιο μπόι να παίξει Α2. Α2 και παίζει σούπερ. Είναι ο καλύτερος ψηλός κατηγορίας. Την προηγούμενη εβδομάδα μέσα στην καρδίτσα μας έβαλε 30 πόντους. Έχετε τίποτα ή τίποτα Pokémon παίζουν. Εντάξει, καλή. Μετά χάσαμε στην παράταση. Από τον Ηρακλή. Εντάξει, ο Ηρακλής είναι σπουδαία ομάδα. Πολύ καλή ομάδα. Αλλά ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη νίκη. Μεγάλη νίκη τι είναι, ψυχολογία. Ψυχολογία, ή... όλα ψυχολογία είναι. Τώρα ξέρανε αφού όλοι βρίζουν τον εαυτό τους τόσο καιρό. Εντάξει, να σου πω κάτι, τα κουσούρια για μένα τα ίδια ήταν όσο είδα το παιχνίδι.
πάλι φάγαμε πολλούς πόντους. Και δεν γίνεται να βάζει κάθε παιχνίδι 94 πόντους. Ε, καλά, εννοείται αυτό. Να, είδαμε ότι έπαιξε καλά ο Μαργαρίτης που έρχεται από τον τραυματισμό. Δηλαδή βγήκε μπροστά. Ένας παίκτης βγήκε μπροστά. Ναι, ποιος βγήκε, ο Έλληνας. Κάθε μέρα φασόλια. Τώρα μιλάμε. Ναι. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Δεν λέω ότι πρέπει κάθε παιχνίδι να παίζουν οι Έλληνες και να κάνουν. Δεν είμαι ούτε τρελός ούτε οτιδήποτε. Καλά, αυτό ας το πει πρέπει άλλος, κάποιοι να καταλάβουν ότι χωρίς να σπρώξει ο Έλληνας, ο κάθε γηγενής παίχτης της χώρας του, οι ξένοι έρχονται. Ξέρεις τι γίνεται τώρα, πώς είναι το Α1 στο μπάσκετ. Έρχονται για του χρόνου. Όλοι παίζουν για του χρόνου. Και αυτό πρώτα-πρώτα το άκουσα που το έλεγε ο Σκάιλς. Όταν είχαμε προπονητή το παίχτη του Σκότ Σκάιλς και λέει: τι είναι αυτό η Ευρώπη, λέει, τραγική είναι η Ευρώπη. Σε μια συζήτηση. Γιατί το λες αυτό, όλοι λέει, παίζουν για του χρόνου. Τότε είμαι και μικρό της ηλικία, δεν τα ήξερα και αυτά. Είναι αυτό, ότι παίζουν όλοι για του χρόνου. Δηλαδή να κάνουν νούμερα. Άμα δεις κανένα παιχνίδι να υπάρχει διαφορά 15 πόντους, ένα σύστημα, ναι, ναι, όλοι ζητάνε την μπάλα να σκοράρουν, να βάλουν πόντους, να γράψουν τα στατιστικά. Δεν θα πούνε, γιατί τώρα με τα Facebook και με τα Twitter και με αυτά και δεν ανεβάζουν την νίκη. Κοιτάνε ποιος θα βάζει πόντους. Θα μπω στην λογική των ομάδων. Δεν έχω τα πολλά λεφτά να πάρω καλό παίκτη. Αυτός είναι και ο παπάς τους. Αυτός είναι ο παπάς. Αυτή είναι η κασέτα, λέω, που λένε. Θα φτιάξεις και νούμερα, εδώ είμαστε στο κανονομένο project. Ναι. Ναι. Άρα λοιπόν, ως ένα βαθμό, το νομιμοποιεί να το κάνει αυτό. Αυτό στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο δεν είναι έτσι. Γιατί δεν έχει στατιστικά το ποδόσφαιρο. Όχι, δεν έχει πόντους το ποδόσφαιρο. Ναι, δεν έχει ατομική στατιστική, δεν πολύ. Ενώ στο μπάσκετ είναι καθρέφτης. Κάποιος που ξέρει, διαβάζει τη στατιστικά, καταλαβαίνει τι έγινε, πώς πήγε το παιχνίδι, όλα το καταλαβαίνει. Βλέπεις, φίλε, μέσο όρο 20 πόντους στην Α1. Εντάξει, βλέπεις και πώς θα σουτ κάνει. Δεν πρέπει να έχεις, ναι, 7 στα 20 σουτ. Δεν θα, ναι, σε πάρει άλλη ομάδα. Καταλαβαίνεις πιο λίγο. Κάνω και εγώ, ρε φίλε. Ναι. Φτά στα 20 τώρα. Δίποτα, γιατί τρίποτα δεν φτάνεις. Δεν φτάνω, φίλε. Γλιστούσε η μπάλα τελευταία φορά που πήγαμε. Ο Άρης έκατσα, είδα το παιχνίδι. Και είναι τώρα, θέλει. Χάνει 4 πόντους. Θέλει 50 δευτερόλεπτα, δεν ξέρω τώρα ακριβώς, κάπου εκεί. Και κάνει ένα κοντινό πλάνο στον προπονητή της αντίπαλης ομάδας, από το Λαύριο. Ο οποίος ήταν τι. Ο οποίος γυρνάει στο βοηθό και γελάει. Γιατί γελάει. Γέλασε. Ότι το πήραμε το παιχνίδι, ξέρεις. Το έχουμε. Δεν παίρνει time out που έπρεπε να πάρει, γιατί βάζει ο Άρης καλάθι. Και τελευταία φάση. Όπου το παίζει, μαγικό pick and roll. Δηλαδή ο playmaker με το τριάρι, τεσάρι, πεντάρι που έπαιζε ο Βασιλόπουλος εκείνη τη στιγμή, πέντε θέσεις. Ο Βασιλόπουλος εκείνη τη στιγμή έπαιζε 4 θέσεις. Πάει για βοήθεια ο ψηλός, μένει μόνος του, πέναλτι από την κορυφή. Από την κορυφή του το έδωσαν. Κορυφή. Εντάξει, φίλε, πολύ. Και τον Παναγιώτη που φυσικά τον ξέρουμε από μικρό, και εσύ τον ξέρεις και εγώ τον ξέρω, μιλάμε για ένα παιδί με ψυχή τώρα. Εντάξει. Αυτό το έβαλε με την ψυχή του, δεν το έβαλε με, ναι, με τον καρπό του, ούτε με τα δάκρυα, ούτε, ναι, λίγη στα γόνατα. Και ούτε ήταν το σούπερ ταλέντο από εκείνη τη φουρνιά. Όχι, μα δηλαδή, δεν το θέλεις για αυτό το πράγμα. Σε σχέση με τον Βασιλιάδη και τον Μαυροκεφαλίδη που ήταν μαζί, είχε το λιγότερο θεωρητικά ταλέντο. Ναι. Ωραία. Αν, ναι, δεν είχε, ναι, τους τραυματισμούς, θα ήταν σε πολύ ψηλότερο επίπεδο από αυτούς. Φίλε, έφτασε να είναι αρχηγός του Ολυμπιακού. Αυτό σου λέω. Με παίχτες τώρα, όχι με. Αυτό σου λέω. Ωραία. Άμα σου πω ότι ο Βασιλόπουλος είναι και ο Ντάριλ Μίτλετον, ήταν οι δύο μοναδικοί παίχτες που με κάναν τόσο σκληρό, δυνατό δηλαδή. Box out. Box out. Ξέρεις τι είναι αυτό. Ναι, που σε βγάζουν από το rebound. Ναι. Ναι. Ήταν οι δύο πιο δυνατοί, δηλαδή με δαγκάνες. Ο Μίτλετον, φίλε, τώρα τα έχει πάρει τα γήπεδα με το κουτάλι, τον μιλάμε για παιχτάρα. Αλλά ο Βασιλόπουλος, σκληρός, δυνατός. Ψυχή, ρε φίλε. Ψυχή. Τι είναι ο αθλητισμός, το νούμερο ένα συστατικό αυτό είναι. Χίλια μπράβο για αυτά που έχει καταφέρει μετά από τέτοιους τραυματισμούς. Θυμάμαι, με έπαιρνε τηλέφωνο πριν χρόνια να με ρωτήσει να το δώσω το τηλέφωνο του στο Γιάκοβιτς, γιατί είχε κάνει και ναι, στη πέμπτος, μέση, ναι, και στο γόνατο και πω, τέλος πάντων. Γερό να είναι το παιδί που εντάξει, είναι μια χαρά, εντάξει, και στην εθνική τον κάλεσε. Τώρα η καριέρα του είναι ευθύνουσα, εντάξει, όπως και να το κάνουμε. Επανέρχεται βέβαια στα επίπεδα που ήταν. Αλλά αυτό που ξέρω και εγώ, ξέχωρα ότι παίζει τον Άρη και καταλαβαίνεις ότι εγώ με τον Άρη δεν έχω καμιά σχέση αγάπης. Ωραία. Αλλά αυτό είναι το τελευταίο που κοιτάμε όταν μιλάμε για παιδιά που αθλούνται. Τώρα μιλάμε για παίκτες. Για παίκτες μιλάμε, εντάξει, και εννοείται. Αλλά ότι καλά να πάθει ο προπονητής από το Λαύριο.
Που γελούσε. Που χασκογελούσε, όχι γελούσε. Δηλαδή, και το GPC κάμερα εκεί, δηλαδή, ναι. Έτσι πως έλεγα το παιχνίδι. Άπειρος. Άπειρος. Άπειρος, γιατί πώς και να το κάνουμε, ρε φίλε, και ο Άρης είναι. Μπορεί να είναι 3-4 χρόνια τώρα. Ο Άρης έχει κερδίσει τέτοια παιχνίδια στην ιστορία του, καμιά 500 να πούμε, που λέει ο λόγος. Δεν είναι δηλαδή ότι 4 πόντοι στο λεπτό πάνω, εμείς χάσαμε 9 στα 36 δευτερόλεπτα. Εντάξει. Στο Περιστέρι. Στο 80 φτάσαμε. Η ΑΕΚ απαριστερά πάλι. 81. 0-1 σουτ, μπλοκάρει σταθερά ο Γιαννιώτης. Ο Μάνταλος το σουτ. Τώρα έχουμε τα ευρωπαϊκά, να δούμε πώς θα πάει. Εντάξει, αυτοί που παίζουμε εμείς οι Ιταλοί, δεν είναι αχτύπητοι οι Ιταλοί πλέον, νομίζω. Ναι, όχι, το οποίο το έχουν κάνει πολύ ελεύθερο το μπάσκετ στην Ιταλία, να είναι πιο πολύ θέαμα, γιατί έφυγε ο κόσμος και τώρα προσπαθούν να το ξαναφέρουν. Αυτοί που κάνουν οι Γερμανοί. Αυτοί που μας κέρδισαν, την ξεφτύρισαν την Μπάμπερκ. Αυτή η Λούσβικου. Μαδάρα έχουν. Ναι, αυτό σου λέω. Την ξεφτύρισαν. Αυτή... Πόσο, 15 πόντους στο κεφάλι ρίξανε. Είναι ομάδα Ευρωλίγκα. Στη Γερμανία το έχουν βρει το κόλπο. Λένε αυτό είναι το budget μας, αρκετά χρήματα. Mm. Πάμε, παίρνουν τους ξένους, γιατί εκεί πέρα νομίζω μπορεί να πάρεις όσους θέλεις. Δεν έχει όριο. Νομίζω 7-8 μπορείς να πάρεις. Mm. Και είναι τρεχαντήρια όλοι. Τέλος πάντων, ξεκινήσαμε να κάνουμε ανάλυση στα παιχνίδια, δεν είπαμε τίποτα. Τον ΠΑΟΚ τι είδες? Τι είδα, εντάξει, ο ΠΑΟΚ δεν ήταν, χρειαζόταν αυτό το τσάκ, δηλαδή να ξεχωρίσει. Η άμυνα του πάλι όπως λέει φίλε, αυτό το man to man. Δεν ήταν η άμυνα, σου είπα, η άμυνα είναι ομαδικό πράγμα, η άμυνα είναι ατομικό, δηλαδή όλα μαζί. Πρέπει να υπάρχει πάθος, πρέπει να υπάρχει κάποιος να κάνει φάουλ. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν αμήνονται με ένταση. Δεν είναι, δεν αμήνονται με ένταση, δεν μπορεί να αλλάζουν σε κάθε screen. Τελείωσε αυτό το πράγμα. Αυτό δηλαδή. Δεν μπορεί να είναι οδηγία. Η οδηγία είναι, την κάνουνε. Αφού... Δεν βλέπεις πως χτυπιέται το Παπαθεοδόρου. Ξέρεις, μετά από 30 λεπτά, 25 λεπτά, 30 λεπτά, δηλαδή τα τελευταία λεπτά, τελευταίο δεκάλεπτο, παρόλο που υπάρχουν time out διακοπές αρκετές που συνέχεια το επιθυμίζουνε, βλέπεις το απλό το screen, δηλαδή και μακριά, να μην απειλεί ο επιθετικός, πάλι ο ΠΑΟΚ αλλάζει. Αλλάζει, για ποιο λόγο αλλάζει? Δεν ξέρω, και νόμιζα ότι ήταν, ξέρεις, ότι είχε πει ο coach να κάνουν αυτό. Αλλάζει, ναι. Ναι, αλλά τον είδα προθέσει στον αγώνα ότι δεν φώναζε αυτό. Ναι. Και τα ειδικά τα τελευταία 3 λεπτά. Χάσαμε πάλι διαφορά, φίλε. Μπήκανε μεγάλα σουτ για να πάρουμε ξανά κεφάλι. Μας φτάσανε σε κάποια φάση. Έβαλε κάτι σουτ ο Ντίλαρντ εκεί πέρα. Έβαλε κάτι σουτ ο Λάκι Τζόουνς που είναι ο πιο φιλότιμος από όλους. Αυτός ναι, αυτός παίζει. Αυτό παίζει πιο πολύ ατομική άμυνα παρά ομαδική άμυνα και ψελοφτό μπερδεύει. Κατάλαβε. Δηλαδή, είναι στην άμυνα, δεν είναι συντονισμένη. Ο Παναθηναϊκός, του Ομπράντοβιτς, για μια 15ετία όλοι λέγανε τι μαγική άμυνα έπαιζε ο Παναθηναϊκός. Τι μαγική άμυνα, με ο Παναθηναϊκός έπαιζε τη ζώνη 3-2 και όλοι αλλάζουν. Αλλά αυτό που κάνει ο ΠΑΟΚ χωρίς να το θέλει. Αλλά. Άλλο να έχει το Διαμαντίδη που έχει 2-10 χέρια και ανοιχτά. Άλλο τον Μπατίστ το 5. Άλλο να έχει τον Μπατίστ, άλλο να έχει τον Τζατσαρί. Δεν ξέρω, νομίζω ο Μπράντος πήγαινε να αγόραζε παίχτες όσοι τα χέρια του είναι πιο μακριά από το κορμί του. Αυτό έκανε ο Παναθηναϊκός. Γι' αυτό έχει τη σούπερ άμυνα και την τανάλια. Ατομική άμυνα δεν ήταν ο Παναθηναϊκός καλή ομάδα. Πώς δεν ήταν καλή ομάδα. Ατομική δεν ήταν. Δεν ξέρω, ξέρω. Αφού έπαιξα. Ναι. Ήταν η ομαδική άμυνα. Αυτό τον ενδιαφέρει πιο πολύ. Ναι. Το να έχει το Διαμαντίδη πάνω στο κεφάλι, στο τρίποντο εκεί. Πού να περάσει, ό,τι πάσα πήγαινε, άπλωνε τα προκάμια. Ο άλλος την έκλεβε. Ναι. Αυτό έπαιζε, το πρώτο έπαιξε, Γιουγκοπλάστικα. Με Σάβιτς ή με Ντίβατς? Με Ντίβατς έπαιζε την Παρτιζάν. Όχι, δεν είναι Κροάτισσα. Σταμάτα. Δεν είναι, Ενωμένη Γιουγκοσλαβία ήταν τότε. Όχι, Ντίβατς είπα, Ράτζα ήταν από σου. Α, μπράβο, Ράτζα. Αλλά ήταν ο Κούκοτς απάνω στην κορυφή. Το ναι. Οποίο τα χέρια του, δηλαδή αυτή η άμυνα υπάρχει για συγκεκριμένου παίχτε. Ναι. Όχι για τον Ντίλαρντ που είναι ένα 85 και τα χεράκια του είναι ένα 90. Πρέπει να παίξουν καλύτερη άμυνα. Ναι, και έτσι θα αποφορτιστεί και η επίθεση. Ναι, γιατί άμα βγάζει άμυνε, φεύγει η ομάδα φινδιασμού. Δεν έχουμε εύκολο καλάθι, δεν έχουμε τραζίζει, δεν έχουμε. Ξέρεις, να βάλουμε ένα 0 layup, offside, πώς το λένε. Ναι. Το κάναμε 5 λεπτά με την Gaziantep. Εκείνο το διάστημα. Εκεί που κλέβαμε μπάλες, που κάνανε. Ναι. Πήραμε μια μικρή διαφορά. Ξαναρχίσανε. Έλα, έλα, βγες εσύ, βγες εσύ. Switch. Φάουλ, αλήτη, δώσ' το φα. Κρατάει ο Ατρόμητος, στο 85.
Θέλω να δω βαθμολογία πρώτα τον Ατρόμητο με, πώς το λένε, με τρεις δανεικούς μας και να μας περνάει. Θέλω να το δω αυτό. Ένα άλλο πράγμα που ήθελα να σου πω τώρα έτσι. Κάτσε για Άρη δεν είπες, είπες μόνο το σκηνικό. Τι Άρη, ο Άρης ήταν πίσω σε όλο το σκορ αλλά μέσα στο παιχνίδι. Ήταν μέσα στο παιχνίδι. Γιατί συμβαίνει αυτό ρε φίλε όμως. Γιατί πλέον οι διαφορές καλύπτονται. Γιατί... Παλιά όταν έφευγε ο άλλος δε φίλε 15 πόντους έλειωνε το παιχνίδι. Γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί τώρα πλέον είναι όλοι πιο αθλητικοί παίκτες, δεν υπάρχουν οι σουτέρ. Η κλασική αυτό που θα σου βάλει ξέρω εγώ 4-5 τρίποντα ή 4-5 δίποντα έξω από τη ρακέτα. Τώρα πλέον όλα τα σουτ είναι ή τρίποντο ή κάτω από το καλάθι. 2-3 να χάσεις, 2-3 επιθέσεις, 2-3 εφηδιασμούς. Καλύπτει, 10 πόντους καλύπτονται. Πήγα λάθος. Πάσα, 2 βολές, ένα ανάποδο σφύρι. Όχι ανάποδο σφύρι, ένα τσες, έτσι, ναι, ένα τέτοιο. Ένα τζουτζουμπρούτζο, ναι. Απλώς τώρα έχουν γίνει λίγο πιο. Όχι τόσο δυνατά. Παλιά σου λέω υπήρχε το ταλέντο. Έπαιζε ένα, παίξει 30 λεπτά. Τώρα ξέρει τι γίνεται. Ξέρει ότι απαγορεύεται να παίξει κάποιο πάνω από 4,5 λεπτά το δεκάλεπτο. Και έχουν και δικαιολογία, λένε δεν αντέχει. Τι λες ρε μεγάλη, δεν αντέχει. Και σε ένας έβαλε ο άλλος 25 λεπτά. Άλλο 24 λεπτά, χθες με μέσα. Καλά σοβαρά μιλάς τώρα, τι σκάνδαλο είναι αυτό. Λένε ότι δεν μπορεί, ενώ κάνεις 2 ώρες προπόνηση, δεν μπορείς να παίξεις πάνω από 4,5 λεπτά 100%. Και γίνονται πάρα πολλές αλλαγές. Δηλαδή, κάθε δεκάλεπτο έχουμε πάνω από 30 αλλαγές και οι δύο ομάδες μέσω όρο. Μπες, βγες, μπες, βγες. Αυτό ρε φίλε τώρα, πώς θα βρω εγώ χημεία και αυτή η βλακεία το rotation. Δηλαδή, σου κάνω εγώ τώρα 15 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο ρε φίλε, έχω χέρι έτσι και ξαφνικά σηκώνει τα μπελάκια ο άλλος αλλαγή λέει. Ναι. Αφού είναι ζεστός, άστον μέσα ρε φίλε. Γιατί έχουν στο μυαλό τους όλοι ότι δεν μπορούν πάνω από 4,3 λεπτά. Άσε το. Άστο να κάνει δύο λάθη να φανεί αυτό. Ναι, άστο, σου πει κουράστηκα, βγάλε με, έσκασα. Σιγά μην πει αθλητής κουράστηκα. Εντάξει, τέλος πάντων. Έχεις πει εσύ ποτέ κουράστηκα. Εγώ ποτέ. Εγώ δεν κουράζομαι. Τώρα και είμαι και τραυματίας. Μια χρονιά έπαιξε ο Γκαρσία στον ΠΑΟΚ 50 παιχνίδια με Χάβο. Γιατί ο Χάβος πήγε να του κάνει μια μαγκιά όταν πρώτο πήγε. Και την άκουσε στερεοφωνικά. Ναι, και μετά κάθε παιχνίδι το ρωτούσε. Πάπλο, σε καλά θα παίξει. Βεβαίω θα παίξω. Και στο τέλο δεν μπορούσε. Έχει να τρέξει. Πιστεύω ότι αν άνοιγε το πόδι του θα έβευγε όρχη κάτω κατευθείαν. Έτσι. Κρατάει ο Ατρόμητος, στο 88 είμαστε. Η αγωνία στα κόκκινα. Στα κόκκινα η αγωνία. Και εδώ στα στούντιο του Λίμπερο 104, εκπομπή ντουέτο Γιάννης Γιαννούλης σε εκπληκτικό ρυθμό. Μετά από 5 εκπομπές πλέον έχει βρει τον εαυτό του. Έχει καταλάβει ότι το μέλλον είναι στα μίντια. Είναι ο Σακίλ Ονίλ των φτωχών. Δεν υπάρχει. Δεν ψήνεσαι να κάνουμε μια τέτοια εκπομπή στο Σάκρυο Φουλ. Πες μου τώρα, είσαι παίκτης ρε φίλε. Ναι. Και έχεις καταλάβει ότι όλο το NBA μπορείς κάνει κανείς καμιά βλακεία. Τους έχει πιάσει η κάμερα. Έχει εδώ πέρα, τι? Έχει εδώ στην Ελλάδα, Παναγία μου. Πολύ, πολύ υλικό. Αυτό σου λέω. Πολύ υλικό. Υπάρχει στιγμή, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, νομίζω ότι ήταν ο Walker από τους Σάρλοτ, ο Γκάρντ, που έχει κάνει κάτι, ωραία, και καταλαβαίνει τη βλακία έχει κάνει και κάνει όχι σάκ είναι φουλ, λέει. Και το καταλαβαίνει την ώρα του αγώνα, ρε. Εδώ πώς θα το λένε, Γιαννούλα and the Fool. Γιαννούλα and the Fool. Όχι, για όσο δεν καταλάβατε, έδειξε τον εαυτό του. Γιαννούλα and the Fat. Τι θα γίνει, μήπως θα χάσεις μια κοσάρα, τι έγινε. Ξεκίνησα, ρε. Έφαγα τέτοια μοσχαρίσκια σήμερα. 1,5 κιλό ήταν, αλλά... ήταν λίγο το μοσχάρι μεγάλο, δεν τα υπολογίσαμε σωστά. Γουάρτα με τάσπρα είμαστε εμείς. Με τάσπρα είμαστε, αγόρι μου, δώστε μου. Στο 90 μπήκαμε. Η αγωνία κορυφώνεται. Κλέβει ο Κυβρακίδης. Δεν καταφέρει να ολοκληρώσει. Ο κορυφαίος δεξιός μπακ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Να τα λέμε όλα μετά το Μάτος. Ο Μάτος πολύ αγριευμένος εχθές. Ηγέτης, φίλε. Βγήκε μπροστά όταν σφίξαν οι άλλοι. Βγήκε μπροστά αυτός. Γι' αυτό του δώσαμε το περιβραχιόνιο. Έτσι γίνονται αυτά. Καμιά φορά και ο ξένος, όταν περάσει καιρό, ρε φίλε, αρχίζει και νιώθει. Βέβαια, τι. Για μένα το Έλληνας ξένος δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά όσο το ο Έλληνας, ο ξένος που μένει χρόνια στην ομάδα. Μπορεί να είναι πιο. Ο ξένος που μένει πολλά χρόνια στην ομάδα μπορεί να είναι πιο Έλληνας από τον Έλληνα. Βέβαια, πολύ.
Δηλαδή ο Μπατίστο δεν ήταν Παναθηναϊκός. Ξέρεις ποιος ήταν ο πιο καλός από αυτούς? Κλαούντιο Κολτεμπέλα, ο οποίος σε λίγες μέρες θα τον έχουμε και εδώ. Μετά το παιχνίδι στην Ιταλία. Ένιωθε. Ξέρεις τι, ήτανε με το... Ξέρεις, πολλές φορές τα μυθικά τα χρόνια εκεί του ΠΑΟΚ που πληρωνόμασταν σε δολάρια, σε δραχμές, ξέρεις όλα αυτά. Οι Αμερικάνοι με τους πληρώνες έλεγαν no pay, no play. Ναι, είναι γνωστό ναι, αυτό. Ναι. Και είχαμε κάποια προβλήματα η διοίκηση εκεί πέρα με τα οικονομικά. Πέφτουν τα σύννεφα, Γιάννη μου, συνέβαιναν δύο πράγματα. Εντάξει. Ναι. Και... Αν καθάρισε, πώς έχασες. Αρκετά. Ναι. Τέλος πάντων, Πανελούδης. Με τον φίλο στο Βενιζέλο. Τι έδειξε, ρε. Τι γράφει εκεί, τέσσερα. Τέσσερα λεπτά. Ναι. Και πολλές φέρνουν λεφτά στους ξένους να πληρωθούν. Ναι. Και ο Κλαούντιο τα γύρισε πίσω. Λέει όταν θα πληρωθούν και οι Έλληνες. Μάγκας, φίλε. Μάγκας. 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 Και αδερφός, δηλαδή. Όχι μόνο αυτό, όχι για τα χρήματα, δηλαδή μόνο και μόνο η κίνηση. Εννοείται, ρε φίλε, δεν είναι νηστικός ο άνθρωπος. Υπάρχει σημαντικότερο πράγμα από το να μην είναι νηστικός ένας άνθρωπος. Σούπερ και παίχτη σούπερ και βοήθησε και έκατσε τέσσερα. Παίχτη ομάδα. Παίχτη ομάδα. Παίχτη για την ομάδα. Μεγάλη διαφορά αυτή. Έπαιρνε μέσα στα αποδυτήρια, μίλαγε, έκανε. Με έπιανε από το λαιμό να μην ηρεμήσει. Σε έπιανε. Ναι, ναι. Μόνο αυτό με ηρεμούσε. Εκεί με αυτή την προφορά, την τραγουδιστική. Ποια γυναίκα έχει αυτό? Τη Χριστίνα, την παπά. Θεά, φίλε. Ωραία γυναίκα. Ωραία, ωραία. Μαζί είναι ακόμα? Όχι. Από ό,τι ξέρω, όχι. Δεύτερο ρωτώ των καθυστερήσεων. Έχω υδρώσει, μιλάμε στο μεταξύ. 50 βαθμούς. Λίξ' το τόκα. Όλα σέντρα. Εντάξει. Διώχνει ο Γιαννιώτης σε κόρνερ. Άλλα δύο λεπτά. ΑΕΚ Ατρόμητος 0-1. Με αυτό το αποτέλεσμα πρώτος ο Ατρόμητος γκέλα για την ΑΕΚ που φαίνεται ότι πληρώνει με κάποιο κόστος, δεν ξέρουμε αν θα είναι ένας ή τρεις βαθμοί, την τιμωρία έδρας από τα καπνογόνα. Για αυτό την Τετάρτη που θα πάτε στο γήπεδο στο Απόλλων Πόντου ΠΑΟΚ, μην πλακωθείτε στα καπνογόνα και στους πισούς και στις ιστορίες. Μια κεφαλιά, η μπάλα φεύγει, ο Γουάρντα κάνει κοντρόλ και ψαλίδι, απομακρύνει το καμάρι της Αιγύπτου, ο Χέο πας 4. Κοίτα τώρα άγχος που βγάλαμε. Κακή μπαλιά, πλάγιο για τον Ατρόμητο που όντως είναι Ατρόμητος. Αυτός είναι του Ολυμπιακού, τον έδωσε ο Ολυμπιακός. Ούτε καν δανεικός δεν είναι. Ελεύθερο. Ναι. Και είναι τερματοφυλακάρα. Και ο άλλος πέφτει τζάμπα. Άλλος κάνει βουτιά. Ναι. Στην επόμενη αυτό, φάση. Αυτός τώρα στην επόμενη αυτός, φάση. Αυτός είναι για κίτρινη τώρα και δεν τη βγάζει. Εδώ φταίει ο διαιτητής. Ναι. Γιατί τώρα... από τη στιγμή που δεν του βγάζει την κάρτα, ωραία. Τον νομιμοποιεί να το ξανακάνει. Εδώ φταίει ο διαιτητής, Γιάννη. Δεν φταίει κανείς άλλος, φίλε. Και σταματάς, βγάζει την κιτρινούλα. Έχει, δεν έχει. Ναι, ναι. Έχει, δεν έχει. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό το παιχνίδι για την να περάσει. Είναι η ηλίθια νοοτροπία που έχουν οι Έλληνες διαιτητές. Όχι, φίλε. Κοίτα, γιατί είναι αυτός... ένα λεπτό με στην περιοχή τους. Ναι, και πρόσεξε με, αυτός εδώ μπορεί να στοιχήσει στο διαιτητή στο επόμενο παιχνίδι την καριέρα του από ένα παραμύθι. Που θα μπει, θα κάνει ένα αού, θα πέσει κάτω, θα δώσει κανένα πέρα, θα το δει λάθος και θα του στοιχήσει την καριέρα. Από αυτή την κίτρινη που δεν έβγαλε εδώ. Αλλά στην Αγγλία κάτι τέτοιο, ξέρεις, έχουν ξεκάθαρη φιλοσοφία. Ρε, αγόρι μου, έτσι σφυρίζουμε, τέλος. Αλλά 20 δευτερόλεπτα, 10 δευτερόλεπτα, τι λέω. Ο Ατρόμητος συνεχίζει να προηγείται μέσα στο ΆΚΑ. Τάκλιν του Κυβρακίδη, κερδίζει την κόντρα ο Μάνταλος. Φεύγει από τα αριστερά, τάκλιν στην μπάλα νομίζω. Τελευταία φάση για την ΆΚΑ, ένα φάουλ από πλάγια. Ενώ έχει περάσει το τετράλεπτο. Τώρα άμα το βάλει η ΆΕΚ, είμαστε εμείς με την ΆΕΚ πρώτη. Ναι. Αν δεν το βάλει η ΆΕΚ, είναι πρώτος ο Ατρόμητος και δεύτερη εμείς. Εγώ λέω να μην το βάλει η ΆΕΚ. Γιατί πολλά πράγματα έχει πάρει στο 90. Να ήρθε και το τερματοφύλακας. Ναι. Τον οποίο τον σκίζανε εδώ οι άπειροι συνάδελφοι. Τον σκίζανε για το γκολ που δέχεται στην Ξάνθη. Ρε μην τον σκίζεις. Ακολουθεί παιχνίδι με τη Μίλαν που θα σε ταμπούρι και μπορεί να κάνει παπάδες. Και κάνει παπάδες. Ναι, και ξεφτιλίζονται όλοι. Καβατζωθείτε. Ειδικά με τον τερματοφύλακα καβατζωθείτε. Μην τον σκίζεις. Κατέγραψε το λάθος του ότι δεν αντέδρασε γρήγορα, αλλά μέχρι εκεί, ρε,
Φτάσαμε στα 5 λεπτά. Φάουλ για την ΑΕΚ. Καλή εκτέλεση. Μένει μπάλα, κεφαλιά του Ανέστη διώχνει. Ο Ατρόμητος και ο Γουάρντα καθαρίζει τη φάση. Τελικό αποτέλεσμα. ΑΕΚ Ατρόμητος 0-1. Η ομάδα με τους τρεις δανεικούς του ΠΑΟΚ είναι πρώτη στη βαθμολογία. Μεγάλη νίκη. Μεγάλη νίκη και μεγάλο καλό για τον ΠΑΟΚ είναι αυτό, γιατί ο Ατρόμητος δεν μπορεί να κρατήσει σε αυτά τα επίπεδα. Είναι η αλήθεια. Αλλά η ουσία είναι ότι τα παιδιά αυτά, νέα παιδιά, τι έκανε αυτός δηλαδή. Ποιος έσκυψε, ποιος είναι αυτός ο δολοφόνος. Εδώ και τον εγκληματίας, τι έκανε. Λίγη το παιχνίδι λοιπόν. ΑΕΚ Ατρόμητος 0-1 και η αμήχανη στιγμή που ανακοινώνουμε ότι πρώτος στη βαθμολογία μετά από 8 αγωνιστικές είναι ο Ατρόμητος που έχει 3 δανεικούς. Ο ΠΑΟΚ. Δεύτερος ο ΠΑΟΚ που δεν έχει κανέναν δανεικό από τον Ατρόμητο. Δεν μπορούμε να δώσουμε κανένα. Τώρα. Πρέπει να πάμε στο διάλειμμα και να κάνουμε και τη συνέντευξη μετά. Αυτή που έχουμε κλείσει. Να είστε όλοι συντονισμένοι εδώ πέρα. Επαναλαμβάνω, ΑΕΚ Ατρόμητος 0-1. Ότι ο Ατρόμητος παρέχει άψογες υπηρεσίες στον ΠΑΟΚ έχοντας τρεις δανεικούς. Τους από ετοιμάζει τον ΠΑΟΚ, για τον χρόνο. Κέρδισε μέσα στο Καραϊσκάκι, κέρδισε μέσα στο ΑΚΑ την ΑΕΚ. Το μόνο που κάνει είναι να έρθει να κάνει το γύρο του θριάμβου μαζί μας στο τέλος το καλοκαίρι, αν γίνεται. Άμα κάτσει το καλό, γιατί κακά τα ψέματα, ένα πρωτάθλημα δεν κρίνεται μόνο στο τι κάνεις εσύ, είναι και ότι κρίνεται και ότι κάνουν και οι ανταγωνιστές σου. Οι ανταγωνιστές αυτή τη στιγμή έχουν δύο εντός έδρας ήττες που δεν έχεις εσύ από τον Ατρόμητο, στον οποίο έχεις τρεις δανεικούς. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Ατρόμητο για τις υπηρεσίες που προσφέρει στο μεγάλο ΠΑΟΚ. Σταύρος Κόρκας στο μικρόφωνο, στο ένα, δεξιά μου. Ο τεράστιος αθλητής, το καμάρι της καρδίτσας του Καναδά πρώτα απ' όλα και της καρδίτσας στη συνέχεια. Ο Γιάννης ο Γιαννούλης στην απέναντι όχθη, έτσι λέμε οι δημοσιογράφοι, Γιάννη. Ναι, τι είναι. Στην απέναντι όχθη. Ναι. Της τηλεφωνικής μας γραμμής, πολύ κλισέρα αγόρι μου, δηλαδή ανακατοσούρα σε πιάνει να το λες, αλλά το λες, είναι ένας άνθρωπος που μας τον πήρε η Αθήνα, μας τον πήρε, παρότι η οικογένεια εδώ, ρίζες από εδώ, ρίζες από εδώ, μας τον πήρε η Αθήνα, είναι ο Άγγελος του Διονυσίου, τον οποίο έχω καιρό να δω, είναι η αλήθεια, εσύ σίγουρα θα τον είδες σε κάποια φάση. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Τι κάνετε ρε παιδιά, καλησπέρα. Τι καλησπέρα, Άγγελε. Εδώ ασχολούμαστε πώς θα πάρει το πρωτάθλημα μετά από 33 χρόνια. Άντε. Δεν έχουμε άλλη ασχολία. Ξυπνάμε το πρωί. Πού παίζει αυτός, τι κάνει ο άλλος, τι θα γίνει, ποιο, έχουμε και λεφτά τώρα, ποιον θα πληρώσουμε για να το πάρουμε. Αυτά. Όταν είμαι Θεσσαλονίκη, σας ακούω συνέχεια. Εντάξει, είναι. Ξέρω τι γίνεται και τι λέτε. Άντε, είναι αρρώστια πλέον. Πού είσαι, πού σε βρίσκουμε. Είμαι Αθήνα τώρα, είμαι στο σπίτι μου, Αθήνα. Ήμουν Θεσσαλονίκη πριν 10 μέρες και γύρισα εδώ γιατί είχα κάποιες υποχρεώσεις και είμαι εδώ. Και τι γίνεται τώρα, Αθήνα βασικά τα πράγματα δεν είναι και πολύ καλά. Τελευταία φορά που κατέβηκα τα είδα λίγο δύσκολη καιρή. Και πού είναι καλά. Εδώ, εντάξει, εδώ είναι λίγο τα πράγματα πιο πιεσμένα, όπως ξέρεις, εντάξει, υπάρχει πίεση, υπάρχει γρηγοράδα διαφορετική. Εντάξει, και σε όλες τις δουλειές νομίζω, και στη δικιά μας δουλειά και σε όλες τις δουλειές υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει, εμείς είμαστε και λίγο μαθημένοι αλλιώς εδώ, γιατί άντε μείναμε από φαΐ, θα πάμε, ξέρω εγώ, δεξιά, θα πάμε αριστερά, κάπου θα φάμε. Είναι πιο πόλη χωριό είναι η Θεσσαλονίκη, είναι αλλιώς. Όταν ανεβαίνω πάνω στην πατρίδα μου είναι διαφορετικά τα πράγματα και περνάω και καλύτερα. Θα ανέβω, την άλλη εβδομάδα, πιστεύω την πιο άλλη εβδομάδα θα είμαι πάνω. Εγώ νομίζω, Άγγελε, ότι ήρθε η ώρα να μετακομίσει μια και καλή. Να ξαναεπιστρέψεις εδώ πέρα. Κοίταξε, αν δεν είχα τη μικρή μου την κόρη που είναι σχολείο εδώ τώρα και είναι δημοτικό, θα την έκανα, αλλά δυστυχώς τώρα είναι λίγο δύσκολο. Δεν μπορείς να φανταστείς να είμαι εδώ. Πόσοι μου έχουν πει να βρω σπίτι εδώ πέρα να ανέβουνε. Εγώ ναι. Έχω σπίτι, εντάξει, ναι, είναι το πατρικό μου. Ναι, ναι. Είναι. Αυτό σου λέω, είναι έτοιμο, το έργο είναι έτοιμο για σένα. Τελειώνει το δημοτικό, ποια περιοχή, η μικρή. Ποια περιοχή είσαι εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη? Εγώ είμαι γεννημένος Αμπελόκηπος. Γειτονιά μας, φίλε, γειτονιά μας. Γειτονιά μας. Εγώ τέψε θέα, κοντά είμαστε, εντάξει. Πού ήσουν Αμπελόκηπος, το πατρικό που ήταν, Άγγελε? Πού είναι? Το πατρικό είναι Ελευθερίας. Στη απέναντι τον Άγιο Παντελεήμονα, ναι. Εκεί στη γωνία. Γειτονιά. Ναι, ναι. Γειτονιά, όχι τώρα μου ήρθες από το Τορόντο να μου το παίξεις εδώ, φίλε. Wild West. Wild West. Ναι. Με ποδοσφαιρικά σχολείσαι καθόλου, παρακολουθείς? Κοίταξε να δεις, για να είμαι ειλικρινής,
Εντάξει, παρακολουθώ. Παρακολουθώ σαν έτσι φιλάθλος και σαν... γουστάρω πολύ, ας πούμε, το ποδόσφαιρο. Ναι. Μην μου πεις για άλλα αθλήματα, δεν παρακολουθώ. Άντε και τένις, ας πούμε. ναι, ναι. Όμως, τα τελευταία χρόνια, δηλαδή, δεν θέλω να ασχοληθώ, ειλικρινά δεν θέλω να ασχοληθώ, έχω στεναχωρηθεί από όλους και από όλα. Και βέβαια μιλάω ειδικά για την ομάδα μου, βέβαια, έτσι. Ναι. Σταδιακά, ας πούμε, μετά την αποχώρηση, ας πούμε, του καπετάνιου, σιγά σιγά αποχώρησα. Για να καταλάβεις, δηλαδή, την τελευταία πενταετία δεν έχω, ας πούμε, εισιτήριο διαρκείας, που πάντα εγώ από 18 χρονών, από 15 χρονών μάλλον, είχα διαρκείας, εγώ, ο πατέρας μου, τα αδέρφια μου, όλοι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διαρκείας, δεν πάω στο γήπεδο, έχω να πάω στο γήπεδο μια πενταετία. Αυτό γιατί, προφανώς, γιατί ο Παναθηναϊκός έχασε την έγκλη του παρελθόντος, εντάξει, δηλαδή δεν είχε καμία σχέση. Ναι, δεν είναι μόνο η έγκλη, εντάξει, το να αγαπάς μια ομάδα δεν είναι μόνο να είσαι πρωταθλητής, ας πούμε, και να είσαι πάντα πρώτος. Ναι. Το να αγαπάς την ομάδα και να την ακολουθείς είναι θέμα αγάπης και θέμα, έτσι, δεν είναι και στα δύσκολα, ας πούμε, φαίνεται η αγάπη, αν θέλεις. Mm-hmm. Εντάξει, έγιναν ορισμένα γεγονότα τα οποία δεν ασχολούμαι. Και θέμα, ας πούμε, αξιοπιστίας, αν θέλεις, του πρωταθλήματος, ας πούμε, τα τελευταία. Το βασικότερο είναι αυτό. Τα προηγούμενα χρόνια, ας πούμε, τα οποία, ενώ, αν θέλεις, εγώ είμαι και λίγο μέσα στα πράγματα, ήμουνα μάλλον, γιατί τώρα δεν είμαι, ήξερα κάποια πράγματα τα οποία τώρα τι να πάνε εδώ, να ξέρω ότι μια ομάδα θα πάρει το πρωτάθλημα, ας πούμε. Γι' αυτό έγινε ό,τι έγινε, για να τελειώσει αυτή η ιστορία με την Ομοσπονδία, και φέτος βλέπουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μακάρι να είναι ο Ατρόμητος πρώτος. Μετά από 8 ο Λεβαδιακός αίτητος. Ούτε ο Λεβαδιακός δεν το πιστεύει αυτό. Μα αυτό δεν πρέπει να είναι. Αυτό δεν πρέπει να είναι το πρωτάθλημα. Χρόνια τα λέμε, Άγγελ. Χρόνια. Αυτό δεν πρέπει να είναι. Μα εμείς που είναι και το ψωμί μας αυτό. Φαντάζεσαι να βγει να τραγουδήσει τώρα 20 χρόνια playback. Για σκέψου το λίγο. Βέβαια, το ίδιο πράγμα. Ακριβώς. Θα έρθω εγώ ακριβώς να ακούσω τη λούπα μία φορά, θα έρθω να την ακούσω δεύτερη, θα έρθω να την ακούσω τρίτη. Πόσο ακριβώς να την αντέξω, δηλαδή, εντάξει. Δεν είναι το έργο, είναι... Λοιπόν, και σιγά σιγά αποφάσισα να μην είμαι κοντά, αν θέλεις, κατάλαβες. Mm-hmm. Αντιλαμβάνομαι. Σίγουρα. Ενεργός. Σίγουρα θα διαβάσω τα αθλητικά, θα παρακολουθήσω την ομάδα από τη τηλεόραση. Okay, εντάξει, μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Και εμείς σε κάποια φάση, να πούμε, συνέχιζε αυτό το πράγμα, θα ήμασταν σε κανένα παγκάκι, θα ζητούσαμε 50 λεπτά. Ναι, δεν πήγαινε άλλο. Νομίζω ότι καιρός δεν είναι τώρα. Εντάξει, τελείωσε το παραμυθάκι. Τελείωσε το παραμυθάκι. Σιγά σιγά να δει κανένας μας τραπάς και εδώ, γιατί πολύ πείνα. Έχω ρέψει. Γενικά, τι κάνεις με το τραγούδι, τι γίνεται? Κοίταξε να δεις τώρα, εγώ τα τελευταία 5-6 χρόνια δεν ασχολήθηκα με την έννοια του καινούριου τραγουδιού, ξέρεις, και της καινούργιας δισκογραφίας και τέτοια. Mm-hmm. Δικιά μου επιλογή, βέβαια. Λοιπόν, και αποφάσισα τώρα, ξύπνησα κάποια στιγμή πριν ένα μισή μήνα και λέω, εντάξει, επειδή όλα τα social media τώρα, ξέρεις, καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται, με τα Facebook και με τα Instagram και με τα τέτοια μηνύματα διάφορα. Χιλιάδες μηνύματα, ας πούμε, άντε κάνε τραγούδια. Έκανα ένα τραγουδάκι τώρα έτσι για πρώτη δόση, αν θέλεις. Mm-hmm. Μια πολύ όμορφη μπαλάντα. Και τώρα είμαι πάλι στο στούντιο, για να κάνω τα επόμενα τραγούδια, δηλαδή, για να κυκλοφορήσει κάποια στιγμή ένα CD. Πιστεύω μέχρι τις γιορτές να το προλάβω. Και να μπούμε ξανά έτσι δυναμικά στη δισκογραφία, γιατί στις εμφανίσεις είμαι πάντα στις επάρξεις, πηγαίνω στο εξωτερικό, κάνω εμφανίσεις σε μαγαζιά, διάφορα. Εντάξει, πολύ μεγάλη καριέρα έχεις και εσύ, Άγγελε, τώρα. Αυτό όμως, αυτό συζητάω όμως. Ξέρεις τι γίνεται τώρα, τι είπε ο Άγγελος, με τόση πορεία τέλος πάντων τόσα χρόνια, ωραία. Μπαίνει στη διαδικασία να πρέπει να κάνει δισκογραφία, γιατί αυτό δεν το επιβάλλουν τώρα και οι εταιρείες, Άγγελε, έτσι δεν γίνεται. Δηλαδή, άμα δεν κάνεις, ναι, αν δεν κάνεις κάποιος... Okay, ωραία τα τραγούδια τα παλιά που έχεις, και, mm-hmm, και αυτή τη στιγμή, βέβαια,
και εγώ και ο Στέλιος, ας πούμε, έχουμε και την, αν θέλεις, και, αν θέλεις την αγάπη του κόσμου όσον αφορά, ας πούμε, τα τραγούδια του Στράτου, γιατί πια έχουν γίνει δικά μας τα τραγούδια, εμείς τα τραγουδάμε και τα όσο μπορούμε δηλαδή να τα αποδώσουμε καλύτερα, φυσικά δεν φτάνουμε ποτέ το Στράτο, αλλά επειδή είναι η οικογένειά μας, έτσι πρέπει να γίνει, λοιπόν. Και έχουμε και αυτή τη δισκογραφία, δηλαδή. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Δεν φτάνει αυτό. Το ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι πρέπει να υπάρχουν και καινούργια τραγούδια στην αγορά, να σε παίζουν και τα ραδιόφωνα, να σε ακούει και ο κόσμος, ο πιο νέος. Αλλάζουν οι γενιές. Και εμείς αντιμετωπίζουμε αυτό το πράγμα. Αλλάζουν οι γενιές. Εμείς, παραδείγματος χάρη, σε κάποια φάση έπιασα τον εαυτό μου να μην έχει ανταπόκριση στα παιδιά που είναι, ξέρω εγώ, 17-18 χρονών, ενώ θεωρούσα ότι είμαι πιτσιρικάς. Αλλά μετά θα συνειδητοποιώ ότι είμαι 42 χρονών. Δεν είμαι πιτσιρικάς. Δεν είμαι πιτσιρικάς. Περνάνε τα χρόνια. Άρα λοιπόν πρέπει να πιάσεις και λίγο το νόημα του τι γίνεται παρακάτω. Αλλιώς θα σε ξεπεράσει. Και να μπει και στο μυαλό των παιδιών αυτών. Αλλιώς δεν γίνεται. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Πότε θα σε δούμε Θεσσαλονίκη, είπες, έρχεσαι τώρα στα κοντά. Σε καμιά δεκαετία μέρες θα με πάνω, ναι. Άντε, να σου στείλω και μια μεταφορική να πάρεις και τα πράγματα. Σε βλέπεις, σε ακούω λίγο βαρύ, σε ακούω, δεν είσαι για Αθήνα πλέον. Εντάξει, αγρίεψε η Αθήνα, είναι απρόσωπη. Άστην τώρα, έλα εδώ. Έχουμε κάνει και πεζοδρόμους πολλούς, ο Δήμαρχος έχει κάνει εδώ πεζοδρόμους. Την πέφτουμε από το ένα καφέ στο άλλο. Μια χαρά περνάει. Μου λείπει. Όταν φεύγω και θα με κάτω, μου λείπει Θεσσαλονίκη. Τα φιλαράκια μου, η γειτονιά μου, εκεί μου λείπουν πολύ. Εγώ όταν μετακόμισα από Αθήνα και ήρθα εδώ, ούτε τα ρούχα μου δεν πήρα, να ξέρεις. Τα πήρα, μου έφυγα, μπήκα σε ένα λεωφορείο και ήρθα εδώ και μετά ήρθαν τα ρούχα μου. Δεν το ξέρεις αυτό. Γιατί και εγώ Αθήνα γεννήθηκα. Εντάξει, ναι, αλλά μακριά και αγαπημένη. Τέλος πάντων, Άγγελε, χαρήκαμε που σε ακούσαμε. Ευχαριστούμε πολύ, Άγγελε. Να είσαι καλά. Και όποτε έρθεις εδώ, θα πιούμε το καφεδάκι. Βεβαίως. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Να είσαι καλά, γεια σου. Άγγελος Ζησίου. Φοβερός, φίλε. Πού τον άκουσες αυτόν, γιατί γι' αυτό βγάζουμε όποιον, δηλαδή είναι ξεκάθαρο. Άκου ότι εδώ βγάζουμε. Έχω πάει καταγραφή στο Παναθηναϊκό. Μου λέει τώρα ο Γιαννούλης. Άκου ρε. Μία. Θα σήμερα θα βγάλουμε αυτόνα. Ναι. Ωραία, πού τον άκουσες αυτόνα, εκεί. Αυτοί μου αρέσουνε. Ναι, πάμε παρακάτω. Έχουμε μία. Να καλέσουμε. Έχω πάει στο Παναθηναϊκό το 2001. Και τώρα ξέρεις, καινούργια ομάδα, ο Μπράντοβιτς, οι Τούδες εκεί πέρα, σοβαρή, Αλβέρτης και εδώ, Γιάννη μη βγαίνεις έξω, ξέρεις μη μπας, εδώ πέρα είναι άλλο κλαμπ, Ευρωλίγκες, το ένα το άλλο. Έχω περάσει κανένα δύο μέρες και έχω σκάσει τώρα, σου λέω, έχω πεθάνει, δεν έχω πάει ούτε για καφέ. Άμα σου πούν και μη, δεν έχω πάει πουθενά. Και είσαι πια τρέλα, ναι. Να αποδείξω τώρα στον Μπράντοβιτς ότι αξίζω και τέτοια, έχεις να μου κάνει αυτός κάτι μαγκές εκεί πέρα και αυτά, να μου κόψει τον τζαμπουκά. Πάω, πιάνω την Ιτούδη, του λέω coach, λέω πρέπει να. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει, πρέπει να. Δεν είμαι χαρούμενος. Μου λέει τι έπαθες. Λέω έχω να βγω έξω δύο μήνες. Μου λέει πήγαινε κάπου, ξέρω εγώ, κάπου να μην σε δούνε, κάπου μην το μάθει ο μεγάλος, θα σε σκίσει, ξέρεις και αυτά. Πάω, πιάνω τον Αλβέρτη, του λέω Φράγκη, τι να κάνω, ρε, πού να πάω, λέω όπου και να πάω, να μην πάρουν χαμπάρι, λέω τι. Και μου λέει πήγαινε πάλι του γιο του φροντιστέ, λέει. Και το φυσιοθεραπευτή, αυτοί πάνε λέει κάτι σε ένα, ξέρεις, πάω τους πιάνω, εγώ τους λέω, λοιπόν το βράδυ λέω, πειράδι από τον Ιτούδη και με πήγα στο Διονυσίο, ντουντούκα την άλλη μέρα στην προπόνηση, έλα εδώ που πήγες εχθές, που πήγα, coach, you know, σε βγάλανε, ναι. Με βγάλανε κατευθείαν, έτρεχα και κάνα δύο μέρες, έτρεχα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ξέρεις ποιος είναι αυτός που έχω δει να τρέχει περισσότερο οποιονδήποτε άλλο, σε προετοιμασία από γκέλα που έκανε. Ποιος? Ο Βιερίνια, φίλε. Τον έχουμε πάρει μια χρονιά δανεικό και τη δεύτερη χρονιά διαπραγματευόμαστε με την Πόρτο. Ωραία, να τον πάρουμε να τον αγοράσουμε. Καλά, καλά. Περνάει κανένας μήνας που διαπραγματευόμαστε. Συμφωνούμε, υπογραφές και είμαστε προετοιμασία στην Ολλανδία. Και έρχεται ο Βιερίνια. Και είναι 8 κιλά πάνω. Και το βλέπει ο Σάντος. Φιλέ, δεν έχω καμία άλλη εικόνα από εκείνη την προετοιμασία πλην του Βιερίνια να τρέχει. Καμία άλλη. Και σάουνα μαζί για να χάνει. Εγώ σου λέω τώρα, έτρεχε, έκανα προπόνηση άλλη, έτρεχε ο Βιερίνια. Περνούσε από μπροστά μου, μου λέγε μάραθον μένουν. Ξανά τρέχει. Γύρω-γύρω. Δεν τα ξαναβάλε. Έτσι είναι αυτά, φιλέ. Να προσέξει το πρόβλημα σου. Τώρα που μου λένε οι άλλοι ότι έχει βάλει κιλά και τέτοια, δεν έχει βάλει κιλά ο Βιερίνια, αυτό είναι το σουλούπι του.
Ωραία, τότε ήταν χοντρός. Ήρθε με, με ένα κόλλο σαν την Kim Kardashian ήταν. Ναι. Η οποία είναι καράμπαζο, ας το πούμε επιτέλους. Δεν είναι μπάζο αυτή, δε. Η Kim Kardashian. Ο Στέλ Kim Kardashian. Καλά, πλάκα. Άντε βρε σαβουρομπίχτη. Άντε βρε. Δηλαδή τώρα. Τι είναι αυτή. Σ' αρέσει η Kim Kardashian, σοβαρά μιλά. Η δεν τούλα. Είναι όμορφη. Η τούλα από τη Γερακαλώνα. Σ' αρέσει η κομμότρια τώρα. Άσερε τώρα. Θα γίνει. Σαν τις γυναίκες. Επειδή τώρα με θέλανε. Ξέρεις ποιο μου λένε. Άκου τώρα. Η Pamela Anderson λέει δεν είναι ωραία. Θεά. Η Pamela Anderson λένε όλες οι γυναίκες δεν είναι ωραία. Τι σχέση έχει η Pamela Anderson. Έχουν πέσει τόνοι τώρα. Τώρα έχουν βαφτεί σπίτια. Έχουν βαφτεί σπίτια. Και μου λένε τώρα για την Pamela Anderson ότι δεν είναι ωραία. Τετράγωνα. Εντάξει. Pamela Anderson είναι λίγο κοντούλα. Ποια είναι κοντήρε. Ας τους συνεργαστούμε με αυτούς. Αλλά η Kim Kardashian σ' αρέσει. Το πρόσωπό της είναι πανέμορφη. Το πρόσωπό της είναι πανέμορφη. Το πρόσωπό της, ρε φίλε, άμα είσαι γλύπτης, θα καταλάβω, ρε φίλε, ότι έχεις μια ευαισθησία ιδιαίτερη και σε ενδιαφέρει τόσο πολύ. Είναι όμορφη. Τι είναι, άσχημη είναι. Πρωί την είδες, ρε. Παράσιμο, δεν έχεις εσύ. Έχω. Στρατηγός. Αλλά. Αλλά, τι άλλα, δεν έχει αλλά. Να σου πω κάτι τώρα, δεν είναι κόλλος αυτός. Είναι τέσσερα στρέμματα. Ναι, ρε φίλε, άλλο αυτό. Εντάξει. Αυτό λέω. Αυτό το έβγαλε η Τζένιφερ Λοπέζ. Η J-Lo, you know. J-Lo, give me five, slide, έλα ρε φίλε. Το έβγαλε αυτή, ναι. Έβγαλε το ένα τραγούδι I'm J-Lo from the kids of the block, που να τα ξέρεις αυτά, που χορεύει, γελάει ο Βασίλη, βάλ το ρε τραγούδι ρε. Και λέει, ώρα να φτιάξουμε ποπό, αλλά εσύ... Ρε, η J-Lo, ναι. Φίλοι μας, ναι. Ωραία. Το έκανε διακριτικά, πέταξε το λατινικό οπίσθιο της, ναι. Ωραία. Τον πέταξε λίγο. Η άλλη ρε φίλε, άμα τη δεις τώρα στον δρόμο και περπατάς στο Ζαγκλιβέρι. Ναι. Θα υπάρχουν 8 τέτοιες. 8 τέτοιες θα δεις. Περπατάω εγώ στην πλατεία του Ζαγκλιβερίου. Θα πετύχω 8 Kim Kardashian. Ίδιες. Σ' άλλη πόλη είναι αυτός. Πού είναι. Σου αρέσουν αυτές οι φακρανοειδές πρότυπο Kim Kardashian. Ποιος το λέει αυτό. Εγώ στο λέω. Εσύ τα λες για τα μούτρα σου, τι λες για δεν μένα. Δεν υπάρχουν. Αυτό το πρότυπο που έχει βγάλει η Kim Kardashian είναι τραγικό. Άλλο αυτό, ρε φίλε, αυτό το κάνει και παίρνει 70 εκατομμύρια το χρόνο. Για αυτό το γκόλο που βλέπεις παίρνει 70 εκατομμύρια το χρόνο. Ναι. Απλά μάλλον πράγματα. Γιατί προσγειώνονται τα διαστημόπλια εκεί. Εδώ σπάντω, κυνηγάω Kim Kardashian, να ξέρετε. Ναι, το, και το καταλάβαμε. Αυτό είναι το. Αυτό είναι το τραγούδι, για να ακούσω. Βλέπεις. Έχουμε και DJ τον Billy εδώ πέρα. Ποιος ακούει οτιδήποτε άλλο από αυτά που βάζουμε στην εκπομπή. Ακούει τα δικά σου τραγούδια. Α, τι μου σκίξε, πώς λέγεται. Πες το να φύγουν τα μικρόφωνα. Ξέρεις πώς λέγεται. Πώς λέγεται. Είμαι κρέμα από το... Ήταν το Τζόνι Κόρφα. Γιάννης, give me the ball. Ήταν κικές. Ήταν κικές. Γι' αυτό δεν ήταν αρχηγός. Γι' αυτό δεν ήταν αρχηγός στον ΠΑΟΚ. Ήταν ο Μπάνε. Γιατί δεν μπορούσε να μιλήσει. Να πήγε στο διαδίκτυο. Φάουλ, ρε. Θα είχε αλλάξει η φάση. Αυτό ήταν, γιατί ήρθε ένα χρόνο ή δύο χρόνια πιο πριν από τον Πάνε. Ναι, πιο νωρίς ήρθε από τον Πάνε. Και έπρεπε να είναι αυτός αρχηγός. Αλλά επειδή δεν μπορούσε να μιλήσει ελληνικά, όχι γιατί. Και ο Πάνε βαριόταν να μιλήσει, άρα δεν θα ήταν και τεχνικέ ποινέ. Ο Πάνε πήγε μπροστά και λέει. Με το που έφυγε ο κολλητός σου Παναγιώτης, πήγε αυτός αρχηγός. Ο κολλητός σου, ο μέντορα σου. Ο δικός σου. Εδώ κατέβηκε στον Πειραιά και ψήφισε δήμαρχο Πειραιά. Πού ψήφισε να ζει στην Αθήνα, για πε τον κόσμο. Στη Βούλγαρη ψηφίζω εγώ. Δεν πήρα ποτέ τα χαρτιά μου από εδώ. Κουνιακή μερίδα εδώ είναι. Ο κολλητός ο Παναγιώτης, ρε φίλε, μπορείς να φανταστείς πόσο το συγχαίνομαι. Αλλά φιλαράκι σου, δεν μπορώ να πω τίποτα. Πιανού φιλαράκι είναι. Είναι φιλαράκι σου, φίλε. Αφήσω στο δωμάτιο για αυτόν. Άντε, βάλε και το τραγούδι σου, το αγαπημένο σου. Βάλω λίγο να ανέβω τώρα, περιμένει ο Τζόρνταν. Ο Μάικλ. Σπουδάρες στο Μαρκίζ Μακελιού έγινε. Το δικό σου. Ναι. Ναι, είναι πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός, να ξέρεις. Να πούμε το φίλο μας τον Δημήτρη τον Ζέζα ότι μας υποσχέθηκε ότι θα έρθει στο ράδιο ή... Κοίτα, μας έχουν υποσχεθεί μέχρι τώρα ο Ζέζας. Ο Ζέζας. Της γνωστής οικογένειας. Της γνωστής. Ναι. Ο Χορόζογλου.
Ναι. Ο Μαματζιόλας είπε ότι θα του πούμε εμείς πότε να έρθει. Έχουμε αρκετούς που θέλουν. Απλώς σήμερα δεν μπορούσαμε γιατί είμαι τραυματίας. Πονάει πολύ το κεφάλι μου από τα γράμματα και από τον αγώνα που κερδίσαμε χθες. 81-79. Θα ανέβετε. Α, δεν ξέρω. Ποιος είναι ο στόχος, δε φίλε, γιατί σε φωνάξαν εκεί? Εγώ τους είπα. Λογιά σας, ήρθα. Είδα την ανακοίνωση. Μπήκα σήμερα στο site της MENT. Ανακοίνωση... Εγώ πήγα, έπιασα το Διονύση, τον άνθρωπο εκεί πέρα του γηπέδου και αυτά. Λέω, πεντάρι έχετε? Λέω, όχι, ψάχνουμε. Λέω, ωραία, πάρτε μένα. Έγινε, εντάξει, εντάξει. Μετά από τρεις μέρες με πήρε ο προπονητής. Μου λέει, πλάκα κάνεις ή όχι? Λέω, όχι, λέω, σοβαρά μιλά. Και πήγα και συμφωνήσαμε ότι θα αγωνιστώ για τη MENT. Τι να πω, ρε φίλε. Και είμαστε τώρα 2-0. Ποιος έχει καλή ομάδα από την κατηγορία? Έχουν καλές. Η Χάνθ, πολύ καλή ομάδα. Ναι, εννοώ δηλαδή για... Ξέρεις ποιος παίζει τη Χάνθ? Ποιος? Ο Πέτροβιτς. Ο Πέτροβιτς, τον πετύχαμε στο παλού της πλάτης. Αυτός ο Πέτροβιτς. Αυτός. Μεσημέρι βέβαια, γιατί δεν βγαίνουν οι αθλητές βράδυ. Εννοείται και αυτό. Πιο μεγάλος από μένα, να το πούμε γι' αυτό. Καλός παίχτης. Πολύ καλός παίχτης. Στην Πάτρα παπάδες έκανε. Σαραντάρες και τέτοια έβαζε, φίλε. Ναι, ναι, σουτέρ. Αυτό τον έφερε ο Άρης. Ναι, ξέρω. Ό,τι σε έδωσε. Δεκαετία του 90. Πριν του Πέτζα. Και... τον έχει φέρει ο Άρης. Εντάξει, φίλε, καλός παίχτης. Κανένας άλλος. Είναι πολύ τώρα. Στην κατηγορία έτσι που να παίζει κάποιος γνωστός. Δεν τους ξέρω, τους βλέπω εκεί την ώρα. Δεν κάνετε σκάουτινγκ. Κάνουμε, αλλά. Τι σκάω, εντάξει, λέει τα ονόματα πέντες. Και ο προπονητής θα κάνει. Εντάξει, δεν ξέρω εγώ. Δεν έχετε προγράμματα. Στην κατηγορία. Όχι, έχουμε ρε, τα πάντα. Δεν ξέρω του παίκτες τη κατηγορία, πού να του ξέρω. Δηλαδή σου λέει ο άλλο. Εγώ ξέρω, είμαι κύριε Γιαννούλη, τι κάνετε. Μάρκαρε το Συμπεθέρι, π.χ. Εντάξει. Θα μαρκάρει εσύ το Συμπεθέρι. Έχει, να σου πει ο έχει πει ο προπονητής, μάρκαρε τον Ψωμά. Γιατί ο μπαμπάς του ήταν ο Κατσίβελη στην Αθήνα. Ναι. Έπαιζε ο γιος του Κατσίβελη, ψωμιά Κατσίβελης. Ναι, ναι. Μου λέει, με μάρκαρε το ψωμά. Λέω, στο βιβλίο μου, είναι μέσα στα top 5 αυτά. Από προπονητές. Στο βιβλίο μου λέω, αδερφέ, αυτό λέω, είναι στο top 5 μέσα. Όχι, σε παρακαλώ, Γιαννάρα και τέτοια. Βρε, θα μπεις, λέω, μονοματεπώνυμο. Μου είπες εκείνη τη μέρα, εκείνη τον αγώνα, αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει, λέω. Σε πληθυντικό, ξέρεις, όχι υπάρχει, έτσι. Ναι. Δεν υπάρχει, δεν ήταν ύπαρκτος, κύριε. Ο Γιάννης ο Μαρκάρα λέει το ψωμά. Και πέρα, ποιος είναι ο ψωμάς? Λέω, Κατσίβελ, ποιος Κατσίβελς? Και μου λέω, στα ψωμιά Κατσίβελς, τι λες ρε μεγάλο. Έχει γίνει μανούρα στο ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ μια φορά. Γιατί έλεγε ένας ποδοσφαιρικός. Συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση. Εγώ τα έχω ζήσει, εσύ πού τα ξέρεις όλα αυτά? Τι που τα ξέρω? Εγώ τα έχω ζήσει και τα λέω. Και εγώ τα έχω ζήσει. Εσύ τι έχει ζήσει? Τα έχω ζήσει εγώ μου. Έπαιζε εσύ? Γιατί δεν έπαιζα. Τώρα μου λες ιστορία μέσα από που είσαι αθλητής εσύ. Λέω ιστορία που τη συζητούσαμε με τους πρωταγωνιστές 8 λεπτά μετά. Εντάξει, εντάξει. Ναι, τι δηλαδή. Για να καταλάβω, γιατί λέω καμία ιστορία εγώ από τη μεγάλη μου καριέρα, Βασίλη. Και αυτός πετάγεται και λέει αυτό ιστορία. Εγώ δεν έχω μεγάλη καριέρα. Που ξέρει, που έχει αυτό ιστορία. Εγώ δεν έχω μεγάλη καριέρα. Τι είμαι εγώ. Παίζουμε το Βασιλόπουλο, του Αγόρα με αυτού. Πώ του λένε? Πε καμία ιστορία τέτοια. Αυτά δεν τα λέμε μεταξύ μα. Και δεν θα λέω εγώ ιστορίες που έχω κάνει εγώ. Έχουμε πει χιλιάδες, ρε φίλε, αλλά τώρα δεν μου έρχεται μία. Με τους Αγώνα τι να πω, στα μπουζούκια που στην αρχή μιλούσαμε και μετά από το λιώμα δεν μιλούσαμε. Τι να θυμηθώ τώρα, στις τουαλέτες τι γινότανε, με τα μπελάκια. Τι πηγαίνατε? Όχι, σαν τις γυναίκες. Είχαμε ένα λάξ. Είχαμε ένα λάξ, τι να πω δηλαδή. Με το έχω και εγώ ιστορίες με τους Μουσουράπους. Με προετοιμασίες, ο Βασιλόπουλος δύο φορά στην προετοιμασία, είχε χόμπι να κυνηγάει ποδηλάτες στην Ολλανδία. Πηγαίναμε με τα μάξι πάνω τους. Ένας φίλε μια φορά πήδηξε από το ποδήλατο. Δεν μπορείς να φανταστείς. Ήταν κακά χρόνια του ΠΑΟΚ. Ήταν η ιστορία του Σταύρου Κόκα από την καριέρα του. Περάσαμε τις 10 και 5. Το φάουλ που βάζεις στην προετοιμασία το είδες, δε. Λοιπόν, το τελευταίο. Στο Instagram, γιατί έχω... έχεις και Instagram. Άμα δεν κάνουμε 2.000 μέλη στη σελίδα μας στο Facebook. Ναι, δεν πρέπει να κάνουμε. Ντουέτο, by Libero, κατά μόλις κάνουμε 2.000, ανεβάσω βίντεο που παίζει εσύ μπάσκετ πριν 2 χρόνια. Πού το έχεις αυτό? Το έχω το βιντεάκι, θα το ανεβάσω. Και θα πέσει το ίντερνετ. Θα πέσει το ίντερνετ. Εγώ δεν θέλω να παίξω μπάσκετ κρατημένο. Κανονικό. Πας να μου δείξεις πώς γίνεται το lay-up.
και πώς γίνεται το κάρφημα. Άντε, γεια σας. Κλείσαμε την Παρασκευή ξανά. Θανάσης Κυλώνης ακολουθεί το μαγκαζίνο του Λίμπερο 104 με όλα όσα πρέπει να μάθετε για το πρωτοπόρο του ελληνικού πρωταθλήματος, τον Ατρόμητο Αθηνών.